Τον υπότιτλο, όπως λέει ο ίδιος, το 21 από τον κόσμο του Ομήρου στην Παγκόσμια Επαρχία. Θα το παρουσιάσουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε με χαρά στην πρόσκληση του Δήμου και της Στέγης και του Κορνάρος. Ευχαριστούμε εσάς που έχετε έρθει. Και ευχαριστούμε και τη Στέγη και του Κορνάρος που απόψε είναι η πρώτη εκδήλωση που έχουμε σε συνεργασία με το Δήμο Σοφίας. Θα δείτε τις επόμενες. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία. Ο λόγος του κύριου Αντώνη Μητσοτάκη. Σας καλησπερίζουμε και εμείς και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα έχω τη χαρά να παρουσιάσω και κυρίως να συζητήσω με τον Γιάννη το τελευταίο του βιβλίο. Ο τίτλος του, όπως είπε και η Μαρία, είναι «Το θαύμα και η τραγωδία, το 21 από τον κόσμο του Ομήρου στην Παγκόσμια Επαρχία». Όλο το βιβλίο, αλλά και όλο το έργο του Γιάννη χαρακτηρίζεται από διαλογικότητα. Θα έλεγα και διαλεκτικότητα. Από διάλογο, εν πάση περιπτώσει. Διάλογο σε έννοιες δίπολες, σε έννοιες που συζητούν οι ίδιες μεταξύ τους, που αντιμάχονται και φαίνεται και από τον τίτλο και από την αφιέρωση που έχει στο βιβλίο. Το αφιερώνει σε ένα φίλο του, ένα βοσκό, στον Κωστή που όσο κι αν τον λένε αρχαίο, είναι η μαγιά του μέλλοντός μας. Ερωτηματικό το βιβλίο του, γεμάτο ερωτήσεις και με αυτή την έννοια συνειρμικά η γλώσσα μας το ερωτηματικό πάει στο ερωτικό. Γιατί αν βάζεις ερωτήματα, γυρεύεις να βρεις τις απαντήσεις και πολλές φορές δεν νιώθεις τόσο αυτάρκης. Συνήθως δεν νιώθεις αυτάρκης όταν βάζεις ερωτήματα. Δεν τα βάζεις γιατί ξέρεις την απάντηση, τα βάζεις γιατί τη γυρεύεις. Και έτσι αναζητάς τον άλλο τη συμμετοχή του, αναζητάς το διάλογο. Να προσεγγίσεις τις απαντήσεις στα ερωτήματα που όσο κι αν μένουν αναπάντητα αενάως τα προσεγγίζει ο Γιάννης και τον άλλο με τον οποίο διαλέγεται τον αναζητά τόσο έξω από αυτόν όσο και μέσα του. Τον αναζητά τόσο στο λόγιο όσο και στον αφανή. Τον αναζητά τόσο στον ομπελίστα όπως το δάσκαλό του το Σεφέρι, όσο και στον Καραγκιόζη. Μιλάει μέσα στο βιβλίο του, όπως θα δείτε, με πάρα πολλούς επώνυμους, τους οποίους τους έχει φιλτράρει. Δεν υπάρχει καμιά δυσκολία να καταλάβετε αυτή τη συζήτηση, να γίνει κατανοητή, να καταλάβουμε αυτή τη συζήτηση. Αναφέρω τον Στάινερ, τον Καμί, τον Αξελό, τον Νίτσε, τον Μακριγιάννη, τη Σκοπετέα, τον Ταγκόρ και πιο πίσω τον Γκρέκο και τον Βιτσέντζο Κορνάρο, τον Πλάτωνα και τους προσοκρατικούς.
θα έλεγα για τον τρόπο του Γιάννη, το διαλεκτικό και διαλογικό, ότι συνιστά ένα παράδειγμα σε ένα τόπο που ταλανίζεται από διχασμούς. Τα θεμέλιά μου στα βουνά και τα διχασμοί σαν τα φαράγγια μοίρα. Ο Γιάννης δεν αποφεύγει να μιλήσει με κανένα. Από την πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, ακόμα και τον κύριο Τσιόρδα αναφέρει στο βιβλίο του. Αλλά το κάνει με έναν τρόπο που δεν έχει σχέση με το δικαστικό κλίμα στο οποίο όλοι έχουμε εφιστεί. Το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει όλο το έργο του αφορά τη σύνθετη σχέση Ελλάδας-Ευρώπης. Αλλά θα δώσω τώρα το λόγο στον Γιάννη για να πει πώς ξεκίνησε αυτό το βιβλίο. Καλησπέρα σας. Θέλω να πω και εγώ πρώτα-πρώτα τη χαρά μου που βρίσκομαι στη Σιτία, την τιμή που μου κάνει η στέγη Μητσοτζής Κορνάρος και ο Δήμος της Σιτίας να με καλέσουν εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκομαι σε αυτή την πόλη και που βρίσκω πολύ καλούς αγαπητούς φίλους. Και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε, ευχαριστώ επίσης τον Αντώνη για την... είπε πολύ, πολύ, πολύ κέρια λόγια ξεκινώντας. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια γόνιμη κουβέντα. Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε, δεν είναι ένα ιστορικό μελέτημα. Δεν είναι καν μια αναφορά απευθείας, δεν μιλάει για την επανάσταση αυτήν καθεαυτήν. Υπάρχει μια πολύ σύντομη επισκόπηση των γεγονότων από το περιορισμένο, από τις γνώσεις μου τις ιστορικές, για να εισαγάγω τον αναγνώστη στη θεματική του, που είναι ένας στοχασμός πάνω στην ελληνική διάρκεια, πάνω στην τομή την οποία αντιπροσωπεύει η ελληνική επανάσταση, στη δισχυλιόχρονη και πέραν ιστορία του ελληνισμού. Τομή ανάμεσα σε έναν κόσμο αρχαίο, την αρχαιότητα, την αρχαϊκή Ελλάδα, γι' αυτό λέω τον κόσμο του Ομήρου, την κλασική Ελλάδα, την Ελλάδα της πόλεως κράτους, την Ελλάδα των μακεδονικών δυναστειών, της ρωμαϊκής κατάκτησης, την Ελλάδα η οποία πέρασε από χίλια κύματα, την Ελλάδα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τη Βυζαντινή Ελλάδα, έως την Οθωμανική, για να φτάσουμε στο νεωτερικό κράτος, το οποίο είναι ένα πρωτόγνωρο πολιτιακό μόρφωμα για τον δισχυλιόχρονο και πέραν, όπως είπα, ελληνισμό. Διότι η Ελλάδα πέρασε από πόλεις κράτη, από αυτοκρατορίες, αλλά ποτέ δεν είχε γνωρίσει, και είναι η είσοδος της Ελλάδας σε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Αντί να πω πολλά, και είναι και ένα εφαλτήριο για αυτογνωσία. Δηλαδή προσπαθώ να στοχαστώ την ελληνική διάρκεια με αφορμή τη 200η επέτειο από το 1821. Επομένως, η Επανάσταση μου δίνει την αφορμή να σκεφτώ κάποια πράγματα για το ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες, διαχρονικά αν είναι δυνατόν, και αν υπάρχει κάποια συνέχεια από την αρχαιότητα έως σήμερα, πέραν από τις φοβερές ρήξεις που γνώρισε η ιστορική μας πορεία. Ρήξεις πολιτιακές, ρήξεις πολιτισμικές, θρησκευτικές. Σκεφτείτε μόνο το πέρασμα από το παγανιστικό πολυθεϊσμό στην χριστιανική ορθοδοξία, στο μονοθεϊσμό, που σημαίνει δύο κόσμοι οι οποίοι πολεμήθηκαν, όπως ξέρουμε, ανταγωνίστηκαν πολύ σκληρά και όμως κάπου συμφιλιώθηκαν μέσα στη συνείδηση του λαού, και αυτό θα το δούμε και μέσα στην ίδια την ελληνική γλώσσα, και πολλές άλλες ρήξεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσπαθώ να ανοιχνεύσω το δυσδιάκριτο ενδεχομένως, αλλά πολύ στέρεο νήμα της ελληνικής συνέχειας. Θα σας διαβάσω την αρχή του βιβλίου, γιατί δίνει το στίγμα ακριβώς του βιβλίου. Τι είναι αυτή, τι θέλει να είναι, τι φιλοδοξία είναι αυτό το βιβλίο. Δεν έχω την αξίωση να πω κάτι καινούριο για την ελληνική επανάσταση. Τα περισσότερα έχουν υποθεί και θα υποθούν από άλλους ασύγκριτα αρμοδιότερους. Αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να στοχαστώ λιγότερο με τις μετρημένες ιστορικές μου γνώσεις και πιο πολύ
με την παράδοξη γνώση την οποία χαρίζει η λογοτεχνία, τι είναι αυτό το θαύμα μέσα στο οποίο φωλιάζει εξ αρχής το σπέρμα της τραγωδίας. Έφης, η πιο αρχαία χώρα της Ευρώπης που την όμιζαν νεκρή, αναστένεται από τις τάχτες. Και ωστόσο, το θαύμα δεν θα πάψει να υπονομεύεται, να ματαιώνεται, αλλά και να ξαναγεννιέται πάλι και πάλι στα 200 χρόνια του ελεύθερου νεοελληνικού βίου. Τι σημαίνει για μας τους σημερινούς Έλληνες, του τη ριζική τομή, την τρισχιλιόχρονη πορεία αυτής της χώρας. Τι αντιπροσωπεύει για τη διαχρονική Ελλάδα μια τόσο συνταρακτική ρήξη στον αρχαίγωνο τρόπο του κοινού μας βίου. Πόσο βαθιά αυτή μας μεταμόρφωσε μέσα σε δύο αιώνες. Τι κερδίσαμε και τι χάσαμε από τη στιγμή που ενταχθήκαμε κατά ανάγκη στη χωρία των εθνών της νεωτερικής Ευρώπης. Άραγε, οι εντυπωσιακές πρόοδοι που πετύχαμε από τότε μέσα από μύριες δοκιμασίες, διαψεύσεις, αντιφάσεις και καταστροφές δικαιώνουν την ύπαρξή μας στο σημερινό κόσμο. Και τι μπορεί να μάθει τούτη η ιστορία στην Ευρώπη για τον ίδιο της τον εαυτό. Αυτό το τελευταίο ερώτημα που είναι φανεί παράδοξο, αλλά ίσως στο τέλος θα το φωτίσουμε κάπως. Πράγματι, η σχέση Ελλάδας-Ευρώπης είναι το κεντρικό ζήτημα και αυτού του βιβλίου του Γιάννη. Εντοπίζει, νομίζω, πως πρόκειται για μια διπλή μίμηση, που όπως κάθε μίμηση προσπαθεί να μαϊμουδήσει το φαίνεστε του μιμούμενου και χάνει τα ουσιώδη που θα άξιζαν να μπολιάσουν το ίνατο. Πιάνει και συνεχίζει σε αυτό το ζήτημα τη γενιά του 30 και τον μύθο από εκεί που τον άφησε ο δάσκαλός του, ο Σεφέρης. Για αυτή τη διπλή μίμηση θα σας διαβάσω 2-3 αποσπάσματα, πολύ μικρά. Τι έλεγε ο Μάουερ, ο νομομαθής της Βαβαρικής Αντιβασιλείας. Θα αρκούσε οι Έλληνες να μιμηθούν τους Γερμανούς για να ξαναγίνουν αυτό που ήταν άλλο. Πόσο ικανή όμως ήταν η νεωτερική Ευρώπη να διδάξει στους Έλληνες την Ελλάδα. Ο νέος κόσμος της Ευρώπης ποθούσε μόνο την επιστήμη και την τεχνική που υπηρετούσαν τη δίψα του για δύναμη και κατακτήσεις. Αλλά ξέρουμε και από τον Πλάτωνα ότι πάσατε επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία ου σοφία φαίνεται. Οι αρχαίοι οι οποίοι αγνοούσαν ουσιαστικά την έννοια της προόδου, ανάπτυξης θα μπορούσαμε να πούμε, θα τρόμαζαν στο άκουσμα του νεωτερικού ιδεώδους ότι το κυνηγητό της υλικής ή για να θυμηθώ τον Αριστοτέλη χρηματιστικής συσσόρευσης συμβάδιζε με την ανάπτυξη της ανθρώπινης παιδείας. Μια τέτοια ιδέα θα ήταν για εκείνους μια ανίερη παραβίαση των ορίων της ίδιας της κοσμικής τάξης. Μια ύβριση. Αυτή ακριβώς πήρε δαιμονικές διαστάσεις στο δυτικό 19ο αιώνα με την πρωτόγνωρη σκλαβιά του βιομηχανικού προλεταριάτου, τη βάναυση αποικιοκρατία και την ασίδωτη εκμετάλλευση όλης της υδρογείου η οποία θα κορυφώνονταν στα τέλη του επόμενου αιώνα. Όμως η νέμεσης καραδοκούσε. Σήμερα αυτή την ύβρη την πληρώνει όλη η ανθρωπότητα. Δεν ήταν όμως όλοι οι Ευρωπαίοι σαν τον Μάουερ. Υπήρχε και ο Καμί.
ο οποίος το 1948 δημοσιεύει ένα σύντομο αλλά πολύ σημαντικό δοκίμιο για την αρχαία Ελλάδα με τίτλο «Η εξορία της Ελένης», διάβαζε «της ωραίας Ελένης», δηλαδή της ομορφιάς. Γράφει: «Η ελληνική σκέψη δεν έσπρωξε τίποτε στα άκρα, ούτε την ιερότητα, ούτε τη λογική. Έδωσε στην κάθε μια το μερίδιο που της πρέπει, της οδηγιάζοντας της πιάνε το φως». Εκείνος, ο Καμί, έβρισκε, εξομολογιόταν επίσης τον ελληνικό μύθο, όπου αισθανόταν πιο οικείος από ό,τι σε κάθε άλλο. Όμως ο Γιάννης δεν συνομιλεί μόνο με στοχαστές. Συνομιλεί και με πιο ριζιμιά μεγέθη, όπως η γλώσσα και το ελλαδικό, πολυνησιακό και ορεινό ανάγλυφο, που ίσως αυτό το δεύτερο να είναι ακόμη πιο πρωτεύον από τη γλώσσα. Εδώ, Γιάννη, αν ήθελες να διαβάσω λίγο πιο εκτενή αποσπάσματα, γι' αυτό ακριβώς το σημείο που δείχνει πως η γλώσσα και η ελληνίδα φύση έχουν εν τέλει καθορίσει τους ανθρώπους που έζησαν και ζουν σε αυτόν τον τόπο. Γιατί για την ανθρώπινη εμπειρία η Ιωνία μετακίνητη γεωγραφία δεν ξεχωρίζει από το τέρι της, την αϊκίνητη ιστορία. Δίδυμη αδερφή, μολονότι είναι ή μήπως μόνο φαίνεται, πολύ νεότερη, καθώς και οι δυο πάνε πια πάντα χέρι-χέρι. Αγαπημένες μαζί και αντίζηλες, αφού πλάθη και συνάμα ανταγωνίζονται η μια την άλλη, σφραγίζοντας από κοινού η κάθε μια με τον τρόπο της τη μοίρα των ανθρώπων. Ήδη από την αρχή η ιστορία μιμείται λες την αδερφή της, αλλάζει διαρκώς κατεύθυνση σαν τους ανέμους, φουρτουνιάζει σαν τη θάλασσα και προπαντός ρηγματώνεται από τεκτονικούς σεισμούς που καταποντίζουν νησιά και ολόκληρες στεριές. Όμως εκείνο που αυτή καταποντίζει δεν είναι το χώμα και τα βράχια, αλλά οι πολιτείες, οι θρησκείες, οι πολιτισμοί. Το δικό της στοιχείο δεν είναι η ακίνητη αιωνιότητα, αλλά οι ακατάπαυστες αλλαγές τις οποίες γεννά η κίνηση του χρόνου. Του χρόνου που άλλοτε κυλάει αργά ως σαν πλατή ποτάμι και άλλοτε ορμάει σαν χήμαρος, ρημάζοντας οικισμούς και διακόπτοντας βία τη φανερή συνέχεια μιας κοινωνίας. Εισβολές, κατακτήσεις και επικίσεις, έθνη και φυλές που άλλοτε αλληλοεξοντώνονται και άλλοτε σβήνουν. Πέρα όμως από τη γραμμένη ιστορία, νοείται ιστορική επιστήμη χωρίς γραφή, αυτά τα ερωτήματα που παρεθετικά βάζει μέσα στο κείμενό του Γιάννης, υπάρχει και η άγραφη ιστορία. Ιδίως σε μια παμπάλαια χώρα όπως η Ελλάδα. Ιστορία ανώνυμη, που αν και δεν θα τη βρούμε μνημειωμένη πουθενά, δοκίμαζε σκληρά τους λαούς και τους ανθρώπους που τη ζούσαν, κυκλοφορώντας κάθε μέρα ακατάπαυστα μέσα στις ψυχές τους, όπως το αίμα στις φλέβες τους, από τη μια γενιά στην άλλη. Πορεία τελεύτητη που ξεκινάει από την ανεξερεύνητη προϊστορία, προχωράει στα σκοτεινά για πολλές χιλιετίες, σκαρφαλώνει κάποιες στιγμές στις πιο ψηλές κορυφές της σκέψης και της τέχνης, γκρεμίζεται σε βάραθρα, μα συνεχίζεται, περισσότερο ή λιγότερο δημιουργικά, ή λιμνάζει στον πάτο μια συλλογική ζωής που μοιάζει να ψυχοραγεί, αλλά δεν πάβει να ανασένει προσδοκώντας μια ανάσταση. Όψινοι καρποί τούτης της πορείας έχουν θησαυριστεί σε πάμπολα προφορικά έργα και σε αρκετά γραπτά των νεότερων Ελλήνων, όπως είχαν θησαυριστεί οι αρχαίοι μύθοι στα έπη του Ισιώδου και του Ομίδου.
και θησαυρίζονται ακόμα και σε γλώσσα ελληνική, κάθε φορά που εκείνη ξαναρθίζει με ένα καινούργιο νόημα ή ένα καινούργιο τόνο στα χείλη και στο γράψιμο νέων ανθρώπων, αδιάκοπα για να μείνει ζωντανή. Αυτή έθρεψε έθιμα και φερσίματα, τρόπους ζωής και εργασίας και καθημερινό υλικό πολιτισμό. Όλα όσα ως τα μισά του περασμένου αιώνα ανακαλούσαν περισσότερο το ισιώδιο άρωτρο και τον ομηρικό κόσμο από την αγροτιά της Δύσης. Άραγε, τούτα τα άγραφα δεν θα έπρεπε να μετρηθούν στον απολογισμό μιας περιπλάνησης χιλιάδων χρόνων, την ώρα που εμφανίζεται στην επίσημη σκηνή της ιστορίας ένα αδύναμο μα ζωντανό κρατήδιο που ονομάζεται ξανά Ελλάδα. Κι αν ο λογαριασμός δεν στάθηκε δυνατό να γίνει τότε, μήπως μπορεί να ξεκινήσει καθυστερημένα σήμερα, όταν η Ελλάδα έχει γίνει τμήμα αναπόσπαστο του πλανητικού χωριού ή ακριβέστερα μιας παγκόσμιας επαρχίας δίχως κέντρο για να στοχαστούμε πώς θα πορευτούμε στο δύσκολο παρόν και στο άγνωστο μέλλον. Γιάννη, αν θέλεις να σχολιάσεις. Ευχαριστώ πολύ που διάβασα αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι είναι αρκετά δυνατό. Πιο δυνατά. Τις σκέψεις μου. Είναι βέβαια πάρα πολύ σύνθετο το πρόβλημα της σχέσης της Ελλάδας με την Ευρώπη, γιατί χωρίς την Ευρώπη δεν νοείται η νεότερη Ελλάδα. Ήταν ένα ευρωπαϊκό γεγονός το 1921. Με τον Αβαρίνο κόβεται απότομα, βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να υπάρχει κάποιος δεσμός, ο Ομφάλιος Λόρος που συνέδε την Ελλάδα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και εντάσσεται στην Ευρώπη, την οποία μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού κόσμου δεν την γνωρίζει. Την γνωρίζει έμεσα μόνο, μέσα από τους διαφωτιστές, μέσα από τους λογίους, τους φαναριώτες, τους εμπόρους της Διασποράς, από κάποιους κληρικούς φωτισμένους. Αλλά ο διαφωτισμός, παρόλο που χωρίς αυτόν και χωρίς τη Γαλλική Επανάσταση δεν είναι κατανοητή η Ελληνική Επανάσταση, δεν εισχώρησε βαθιά στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Υπήρχε αυτός ο παμπάλαιος προφορικός πολιτισμός για τον οποίο μιλώ. Φυσικά έμεσα πόλιασε το σώμα της κοινωνίας. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι και οι αγράμματοι εμπολείς οπλαρχηγοί μοιήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία, η οποία ήταν διαφωτισμένη από τις ευρωπαϊκές ιδέες, βεβαίως. Και επομένως, γι' αυτό μιλάω για ευρωπαϊκό γεγονός, γιατί ήταν αναπότρεπτο αυτό το πράγμα. Όμως αυτό το αναπότρεπτο γεγονός, δεν είναι τυχαίο επίσης ότι με τον Αβαρίνο κερδίζει την εξαρτησία. Το Αβαρίνο είναι γεγονός αποφασιστικό. Αν και νομίζω ότι και αν η Επανάσταση αποτύχανε, όπως κόντεψε να αποτύχει, θα ξαναγεννιόταν. Και η απόδειξη είναι πολύ, πολύ απλή, ότι δεν σταμάτησαν οι εξεγέρσεις μετά, στην Κρήτη, εδώ. Μέχρι το 1913, οπότε η Κρήτη μπόρεσε να ενωθεί επιτέλους με την Ελλάδα, είχαμε αλλεπάλληλα επαναστατικά κινήματα. Όπως είχαμε και επαναστατικά κινήματα στην Ελλάδα πριν από το 1921. Επομένως το ελληνικό στοιχείο δεν θα έσβηνε ποτέ. Αλλά θα ήταν άλλες οι τροπές, άλλη η πορεία οπωσδήποτε. Νομίζω μέσα από την Ελληνική Επανάσταση κερδίσαμε κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι αυτό το κράτος, το αδύναμο, το οποίο μέσα από χιλιάδες αντιφάσεις προσπάθησε να κτιστεί κάπως, έδωσε ορμή σε μια καινούργια κοινωνία. Και παρόλο στις αντιφάσεις αυτής της κοινωνίας, κάτι δημιουργήθηκε. Και νομίζω ότι αυτό που δημιουργήθηκε είναι κυρίως στον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, της ποίησης, της λογοτεχνίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το πιο σημαντικό είναι ότι υπήρξε μια στροφή του έθνους σιγά σιγά προς πιο αληθινές αξίες από την αρχή, γιατί εκεί που μιλάει ο Αντώνη, αυτό που διάβασε το κομμάτι που λέω, μιλάω για τη μίμηση της μίμησης, ήταν αναπόφευκτο στην πρώτη φάση. Ήταν αναπόφευκτο διότι εγκαθίσταται, δηλαδή υπάρχει μια αναρχία, πρώτα-πρώτα αυτή είναι πάρα πολύ αντιπωσιακό, για να πάμε πιο πίσω, ότι υπάρχει ένα αυθόρμητο δημοκρατικό ήθος στην ελληνική κοινωνία. Γιατί υπάρχει αυτό το αυθόρμητο δημοκρατικό ήθος? Διότι πρώτα-πρώτα δεν είχαμε φεουδαρχία στην Ελλάδα, πραγματική φεουδαρχία. Δεν είχαμε κληρονομική αριστοκρατία. Και με τα πρώτα πολιτεύματα
της Επανάστασης απαγορεύονται οι κληρονομικοί τίτλοι. Δεν είχαμε μια συμπαγή αστική τάξη όπως είχαν οι ευρωπαϊκές, τα ευρωπαϊκά κράτη που κληρονόμησαν, συνέχισαν την αριστοκρατική παράδοση και κτίσανε αυτά τα κράτη κτιστήκαν μέσα σε αιώνες στην Ευρώπη, τα έθνη κράτη, που είναι ένα νεωτερικό φαινόμενο. Στην Ελλάδα χρειάστηκε να γίνει μέσα σε λίγες δεκαετίες. Σκεφτείτε λοιπόν, από μια μεριά είχαμε το δημοκρατικό ήθος, από μια μεριά είχαμε ένα συνεχή διχασμό, εμφύλιους πολέμους, αναρχία μέσα στη χώρα. Ο Καποδίστριας, ας πούμε, κληρονομεί μια κατάσταση φοβερή και στο τέλος δολοφονείται. Και έρχεται η ξένη δυναστεία, η Βαβαροκρατία, η οποία δεν έχει ιδέα για την ελληνική πραγματικότητα και κτίζει ένα νεωτερικό κράτος εκ του μηδενός. Είναι φυσικό αυτό το κράτος να είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα και να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νεοπλαστικών κτλ. Γι' αυτό υπήρχε και αποκαρδίωση. Αλλά ούτε το νεωτερικό πρόταγμα ήταν δυνατό να πετύχει αμέσως. Δεν μπορούσε να πετύχει, διότι ακριβώς στηρίχτηκαν στη μίμηση. Και στηριχτήκαν στη μίμηση της μίμησης, όπως λέει, ότι ο μεν ευρωπαϊκός πολιτισμός μιμήθηκε την Ελλάδα και αυτό που λέει ο Καμί, ότι είμαστε τα παιδιά της Ευρώπης ή της Ελλάδας, αλλά είμαστε τα παιδιά που την απαρνήθηκαν ή την πρόδωσαν, λεφής ρενεγκά. Αυτό που λέει ο Καμί είναι μια αιρετική άποψη σχέση με την κυρίαρχη, την κρατούσα άποψη της Δύσης, η Ζακλίν Ντερομιγή, η οποία είναι μια εξαιρετική φίλε ελληνίστρια, λέει ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι το παιδί της Ελλάδας. Αυτό όμως ισχύει μόνο εν μέρη. Ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό πρώτα-πρώτα για τη γλώσσα, η οποία γλώσσα ελληνική πόλιας από την αναγέννηση και πέρα, αρκεί να δούμε το Ραμπλέ και τα λοιπά, όλα τα ονόματα είναι επιστεμό, πανίος, δηλαδή το Σέξπιρ, πόλιας η αρχαία Ελλάδα. Τον ευρωπαϊκό. Αλλά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίχθηκε πάνω στην Ήβρη, όπως λέει. Όχι πως η Ελλάδα δεν είχε την Ήδρυ. Την είχε την Ήδρυ, διότι η μύθη είναι γεμάτη από την Ήδρυ, την αναζωνία, την υπεροψία. Αλλά είχε συνέστηση ότι η Ήδρυ στην Ελλάδα ήταν αμαρτία, ήταν λάθος. Νομίζω ακριβώς ότι η φιλοσοφία του μέτρου προήλθε από αυτό το πράγμα, ότι υπήρχε μια συνεχής υπέρβαση του μέτρου μέσα στην Ήδρυ. Στην ηθική, στη μυθολογία πρώτα-πρώτα, αλλά και στην ιστορία, γιατί η μυθολογία αντικατοπτρίζει την ιστορία, έτσι, δεν όχι, θέλω να πω ότι, ότι την Ήβρη οι αρχαίοι είχαν συνέστηση ότι κάνουν κάτι λάθος. Φυσικά. Ενώ φυσικά. Οι Ευρωπαίοι, κυνηγώντας τα ρεκόρ, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά η Ήβρη υπήρχε. Οι προδοσίες και όλα. Και ακριβώς εκεί στηρίχθηκε, δηλαδή η φιλοσοφία αναπτύχθηκε μέσα από αυτή την εμπειρία την τραγική. Η τραγωδία συνδυάζει την Ήβρη. Υπάρχει η Ήβρη συνεχώς μέσα στην τραγωδία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ακριβώς φτιάχνει μια ισορροπία, φτιάχνει ένα κόσμο. Απλώς επιμένω ότι την αίσθηση της Ήβρεως δεν την έχει η Δύση. Ναι, δεν την έχει πολύ λιγότερο σήμερα. Την έχει πολύ λιγότερο. Που σήμερα την έχει αναπτυχθεί στο έπακρο. Μαντίζουμε σε ένα τείχο και δεν το βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο. Γιατί όταν λέμε Ευρώπη, σήμερα είμαστε όλοι. Ο κόσμος είναι. Είναι παγκόσμια η κατάσταση. Αλλά να μην μπλέξουμε γιατί θα χάσω το νήμα. Ήθελα να πω κάτι άλλο, το οποίο το έφυγα τώρα. Συγγνώμη. Πες μου. Να πω κάτι για τον Αβαρίνο που είπες. Ναι. Περιέχει μια αντίφαση. Το 21 η Ελλάδα επαναστατεί από τους φαναριώτες μέχρι τους κλεφταρματολούς κόντρα στην Ιερά Εξέταση, κόντρα στις δυνάμεις της Ευρώπης, κόντρα στην παλινόρθωση που έχει έρθει μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους. Το τέλος της δεκαετίας του 1820 σηματοδοτείται από τη γέννηση του ελληνικού κράτους που γίνεται με την ναυμαχία στον Αβαρίνο, ερήμην των Ελλήνων. Αυτό μπορεί να εξηγείται όσον αφορά το ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ξαναείδαν διαφορετικά τα συμφέροντα, τα γεωπολιτικά, οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής και το έκαναν αυτό. Όμως εγώ θέλω να
εστιάσω στο ότι μέσα από αυτή την περίεργη γένα του ελληνικού κράτους πολιτισμικά γίνεται αυτή η διπλή μαϊμουδιά που ανέφερα πριν. Η Ευρώπη έχει ανάγκη τον πολιτισμό της Ελλάδας για να ξεπλύνει τις αποικιοκρατίες και τα άλλα που κάνει τα επεκτατικά στα οποία αναφερθήκαμε, και απ' την άλλη η Ελλάδα θεωρεί ότι μπορεί εύκολα να αναβιώσει το αρχαίο κλαίος αντιγράφοντας τους Ευρωπαίους. Το ερώτημα που με απασχολεί εμένα και που θα το συζητήσουμε αμέσως μετά και απασχολεί και το βιβλίο σου, από εκεί πιάνομαι, είναι, που είναι και μια υπόθεση εργασίας, ότι η κρίση μας 200 χρόνια μετά μπορούμε να την ξεπεράσουμε, όχι βάζοντας το ερώτημα τι έχουμε να πάρουμε από την Ευρώπη, αλλά τι μπορούμε να δώσουμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα ερώτημα που σε απασχολεί μόνιμα, αγαπητέ μου Αντώνη, και εμένα με απασχολεί εξίσου, αλλά εσύ αιμονικά το παραφέρεις και χαίρομαι γι' αυτό. Ως πρώτο σκέλος για την Ευρώπη, δεν ήθελε να ξεπλυνεί, εκεί δεν συμφωνούσα μαζί σου, ότι ήθελε να ξεπλυνεί τις αμαρτίες της με τον Αβαρίνο. Θαύμαζε την Ελλάδα, ο φιλελληνισμός έπαιξε μεγάλο ρόλο, αλλά κυρίως κυριάρχησαν τα συμφέροντα, διότι επί χρόνια αρνούνταν την πραγματικότητα της Επανάστασης, έως ότου, όχι μόνο με τον φιλελληνισμό, αλλά και για να ισορροπήσουν τα συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και να βρουν μια λύση, αποφάσισαν να κάνουν τον Αβαρίνο, έτσι. Και η πολιτική τους ήταν και η μία, αν όχι απεικιοκρατική, η μία απεικιοκρατική ως προς την απέναντι στην Ελλάδα, έτσι. Απ' την άλλη μεριά η Ελλάδα όντως φιλοδοξούσε. Ποια Ελλάδα όμως? Η Ελλάδα, η πολιτική, το πολιτικό κομμάτι, να γίνει ένα νεωτερικό ευρωπαϊκό κράτος. Ο λαός ακολουθούσε εξ ανάγκης, γιατί όλοι πίστευαν ότι η Ευρώπη ήταν κάτι καινούριο που θα απελευθέρωνε από το ζυγό. Ωστόσο δεν την ξέρανε την Ευρώπη. Και υπήρχαν δύο λόγοι μέσα στην επαναστατική και τη μεταπαναστατική Ελλάδα. Ο παραδοσιακός λόγος του Μακρυγιάννη, ο οποίος αποδέχεται μεν το Σύνταγμα και το ενστερνίζεται βαθιά μέσα του, αλλά πώς το αισθάνεται το Σύνταγμα? Ως δώρο του Θεού, ή μάλλον ως κάθαρση από την τραγωδία που ήταν η άλωση της Κωνσταντινούπολης, για να αναγεννηθεί η Ελλάδα. Το θεωρεί. Το λέει Σύνταγμα, όπως. Σύνταγμα. Τάμα. Ναι. Συν και τάμα. Ενώ για τον Ιψηλάνδη και τη Φιλική Εταιρεία, το Σύνταγμα είναι ένα προϊόν πολιτικής βούλησης του έθνους. Η Ελλάδα δεν ήξερε έθνος. Η αρχαία Ελλάδα η ίδια είχαν μια πατρίδα κοινή. Όλοι αισθάνονταν ότι ήταν Έλληνες, κι όμως μάχονταν μεταξύ τους. Ήταν συνεχής η ανταγωνισμή και η πόλεμη, η φίλη. Πάντα αναφέρω το παράδειγμα της Ερέτριας και της Χαλκίδας, δύο πόλεις κράτη, οι οποίες κάνανε πόλεμο για το Λιλάβιο του Δίων, που ήταν ένας μικρός κάμπος, ας πούμε. Θα φτάσουμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο στο τέλος και θα καταρρεύσει η Αθήνα, έτσι. Και θα καταρρεύσει στο τέλος και η κρασική πόλη. Αυτή ήταν η τραγωδία της Ελλάδας, ας πούμε. Και αυτό μου θυμίζει τους τοπικισμούς. Μου θυμίζει τους διχασμούς μέσα στην Επανάσταση. Ρουμελιώτες και Μωραΐτες, έτσι. Οπλαρχηγοί και πρόκριτοι. Πολιτικοί και φαναριώτες και άλλοι. Πατριαρχείο και επαναστάτες. Νησιώτες, Τεριανοί. Νησιώτες. Βέβαια. Νομίζω ότι ο κατακαιρματισμός του ελληνικού χώρου παίζει μεγάλο ρόλο στους τοπικισμούς και στις εντάσεις που υπάρχουν. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πάλι το αναλύωτο στοιχείο, το γεωγραφικό, ας πούμε, το συνεχές. Αν μπορούσε η παιδεία μας να παραδειγματιστεί από τον τρόπο που σκέφτεσαι τον ελληνισμό, όλες αυτές οι αντιθέσεις που ανέφερες και που ταλάνισαν την ελληνική επανάσταση, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένας ενδυνάμει πλούτος. Ναι, δεν νομίζω όμως με τον στόχασμό και με την τέχνη αλλάζουμε την κοινωνία. Δυστυχώς. Βοηθάμε ίσως κάποιοι να συνειδητοποιήσουν κάποια πράγματα και να προχωρήσουν. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Okay. Εγώ πάντως το αιμονικό ερώτημα θα επιμείνω. Βεβαίως. Και θα κάνω κάτι ακροβατικό.
Εγώ θέλω να μιλήσω για τη γλώσσα. Okay. Μίλησε για τη γλώσσα, θα το πω μετά. Γιατί η γλώσσα είναι ο θησαυρός μας, ας πούμε, και νομίζω ότι αυτό το έχουμε υποτιμήσει. Και σήμερα, ενώ η ιστοριογραφία μας έχει κάνει άλματα στην αυτογνωσία της Επανάστασης αυτής καθ' αυτής, ότι και έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύτιμη αυτή η γνώση, έχουν τελείως παρακάμψει το πρόβλημα της ιστορικής συνέχειας. Έχουμε αποδομήσει αυτό το πράγμα. Νομίζουμε ότι Αρχαία Ελλάδα και Νέα Ελλάδα είναι δύο διαφορετικά πράγματα και είναι δύο διαφορετικά πράγματα, διότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός δεν πρόκειται να ξαναγεννηθεί ούτε στην Ελλάδα ούτε πουθενά στον κόσμο. Και αυτό είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι πολιτικοί που κτίζουν την Ελλάδα, που προσπαθούν να κτίσουν τη Νέα Ελλάδα, το νέο ελληνικό κράτος, έχουν δύο αντιφατικά αιτήματα, δύο αντιφατικά ζητούμενα. Από τη μια μεριά θέλουν να αναστήσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό κατά το παράγγελμα του Μάουρε, να ξαναγίνουν οι Έλληνες σαν τους αρχαίους. Αυτό δεν γινότανε, παρόλο που ήταν μια αρχαϊκή κοινωνία που ήταν πολύ κοντά στην αρχαϊκή Ελλάδα, όχι στην κλασική Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά να γίνουν ένα ευρωπαϊκό κράτος. Δύο ζητούμενα τελείως αντινομικά μεταξύ τους, διότι όπως είπα, η Ευρώπη κτίζεται πάνω στην ισχύ, πάνω στην τεχνολογία, πάνω στη βιομηχανία, πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί η μίμηση της μίμησης γίνεται ακόμα πιο τραγική, τραγελαφική θα έλεγα. Και ο Ροΐδης τα είδε πολύ ξεκάθαρα αυτά. Είπε ότι η μεν Ελλάδα, που δεν θυμάμαι ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο το λέει, αλλά λέει ότι το μεν πατρίων ηθών απαρνήθηκε τα πάτρια ήθη, αλλά του δε νεότερου πολιτισμού ευρωπαϊκού δεν μετέχει η ΣΕΤ. Περιμένανε να μετάσχει κάποτε. Όντως μετήχε. Από κάποια στιγμή και πέρα άρχισε να μετέχει, όντως. Το 1880, δηλαδή, υπήρχε μια στροφή προς την αλήθεια από τις ουτοπίες, από τις χήμερες των ρομαντικών του 19ου αιώνα. Φτάσαμε σε μια στροφή με το δημοτικισμό, μέσα από αντιφάσεις και εκεί. Γιατί και ο δημοτικισμός είχε τις αντιφάσεις του, γιατί έφτιαξε μια πλαστή γλώσσα εν μέρει, και ο δημοτικισμός, όπως η καθαρέμουσα ήταν πλαστή. Και αγνοήσαμε το μέσα πλούτος, πάλι επιμένως στο σολομικό, της γλώσσης. Η γλώσσα είναι κάτι το. Και επιμένω πάρα πολύ στο θέμα της γλώσσας, όχι ούτε στη σύνταξη. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές από εμάς δυστυχώς δεν είχαν δασκάλους σαν τον κύριο Δραπονάκη ή σαν τον κύριο Παρλαμάδο. Και όταν ήμουν παιδί, ενώ ήμουν καλός μαθητής, όχι που ήρθαν τα αρχαία, αλλά ως συγγραφέας, ως λογοτέχνης εννοώ, ανακάλυψα τη γλώσσα. Τη γλώσσα, την διαχρονική ελληνική γλώσσα. Στο Σαν Μυθιστόρ με το βιβλίο μου γράφω ξαφνικά τη λέξη κόσμος. Μιλάω για το τοπανά του πατέρα μου. Τέλη του 10ου αιώνα, τώρα αρχίστηκε του 20ου αιώνα. Και λέω ότι αυτή η γειτονιά γύρω από το τοπανά, το λιμάνι, ήταν ένας κόσμος ενάντια στο χάος που πάει να γίνει ο σημερινός μας κόσμος. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι η λέξη κόσμος, αρχικά ανοίγω τα λεξικά, σημαίνει πριν από το κόσμημα, το διάκοσμο κτλ. Σημαίνει την τάξη, την αρμονία, αρμονική τάξη. Και αυτό με κυνηγάει από τότε. Μετά κάπου αλλού χρησιμοποιώ τη λέξη άγγελος για μια κοπέλα που μιλάει στον ήρωα και του αναγγέλει το θάνατο του αδελφού του. Και μετά αυτή την κοπέλα την ερωτεύεται. Και λέω, αυτή η κοπέλα που ήταν άγγελος ζωής, μήπως ή άγγελος θανάτου, μήπως μπορεί να γίνει άγγελος ζωής. Αυτό το πράγμα μετά. Όσοι δεν έχετε διαβάσει Σαν Μυθιστόρημα, είναι αυτοβιογραφικό. Και συνειδητοποιώ ότι το άγγελος σημαίνει αγγελιοφόρος. Αλλά εγώ έλεγα άγγελος με την έννοια της Ορθοδοξίας, ας πούμε. Άγγελος, δηλαδή ήταν μια αγγελική μορφή, ας πούμε. Όμως υπάρχει μέσα το σπέρμα του άγγελου, ο αγγελιοφόρος. Φέρνει ένα άγγελμα θανάτου και ένα άγγελμα νέας ζωής. Και μετά περνά στο Ευαγγέλιο και βλέπω πώς οι λέξεις περνώντας, πώς πάντρεψαν στη λαϊκή λατρεία και όχι στο δόγμα. Τον αρχαίο πολιτισμό με τον νεότερο πολιτισμό. Λειτουργία, έργο λαού. Μετά όμως λειτουργία. Είναι έργο λαού και αυτό. Σώμα της Εκκλησίας. Ο λαός, σήμερα με την Ορθόδοξη παράδοση, είναι το σώμα της Εκκλησίας. Ευαγγέλιο είπα, άγγελος, Ανάσταση. Η Ανάσταση κάπου ανταποκρίνεται στην κάθαρση της τραγωδίας. Μέσα από το δράμα αναπηδάει. Αυτές είναι οι υποθέσεις της εργασίας που κάνω ως λογοτέχνης. Διότι αισθάνομαι τη γλώσσα, αισθάνομαι τις λέξεις. Δεν τις σκέφτομαι πρώτα-πρώτα.
Η γλώσσα είναι ένα ήθος πριν απ' όλα. Δηλαδή, το ήθος. Η ηθική ξεπηδάει από το ήθος. Η αισθητική ξεπηδάει από την αίσθηση. Πρώτα-πρώτα είναι η αίσθηση και ύστερα έρχεται η σκέψη. Και εκεί σκέφτομαι ένα στοχασμό του Ντοστογεύσκη, μάλλον ένα διάλογο στον Ντοστογεύσκη στους δαιμονισμένους, που συζητούν δύο ήρωες, ο Σταυρόγιν και ο Κυρίλο, και λέει ότι δεν λέω ότι η ιδέα μου είναι πρωτότυπη, αλλά εγώ έτσι όταν την αισθάνθηκα, αισθάνθηκα ότι ήταν κάτι πολύ καινούριο. Και του λέει ο άλλος, ο συνομιλητής του, ότι αισθανθήκατε την ιδέα, αυτό είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να αισθανθείς την ιδέα για να καταλάβεις την πρωτοτυπία της. Η αισθητική ξεκινάει από την αίσθηση. Αυτό μας το λέει η γλώσσα μας. Όταν ακούμε αυτές τις λέξεις, αισθητική, ηθική, ακούμε μέσα μας τον ήχο, το ήθος, ακούμε την αίσθηση. Όταν λέμε δημοκρατία, ακούμε το κράτος, την έννοια της ισχύως, του Δήμου. Είναι, αυτά ακούγονται. Όταν λέμε οικονομία, ακούμε τη λέξη νόμος κάπου, υπάρχει νομίου, νέμομαι, αλλά υπάρχει και ο νόμος και ο οίκος. Δηλαδή η οικονομία είναι ο νόμος του οίκου μας. Αυτή η λέξη έχει μέλλον μπροστά της, διότι αν η οικονομία γινόταν ο νόμος του οίκου μας, δεν θα φτάναμε σε αυτό το χάος που είναι η σημερινή οικονομία. Αυτό λέω, ότι η γλώσσα έχει μια σοφία μέσα της, εν γενή, και εμείς τα ακούμε αυτά τα πράγματα, ή θα έπρεπε να τα ακούμε, αν είχαμε την κατάλληλη παιδεία να τα ακούμε. Ο Ευρωπαίος δεν τα ακούει, πρέπει να τα μεταφράσει στη γλώσσα του. Και δεν είναι τυχαίο ότι η σύγχρονη φιλοσοφία, η εντελώς σύγχρονη φιλοσοφία, έχει ξεπεράσει πια τους μεσιανισμούς. Δηλαδή, είτε ήταν ο μεσιανισμός του έθνους, ο εθνικισμός, είτε ήταν ο μεσιανισμός του προλεταριάτου, για να γίνει πιο ταπεινή και να αρχίσει να απορεί για αυτά που μας συμβαίνουν σήμερα. Το απορρίν και το θαυμάζει είναι η πηγή της φιλοσοφίας. Μας το είπε και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων, έτσι, από την μια μεριά. Και από την άλλη μεριά, ας πούμε, αυτή η φιλοσοφία, η σύγχρονη φιλοσοφία, γυρίζει στο αίτημα της ηθικής, με την έννοια του ήθους, του εύζην, της καλής ζωής, και όχι το αίτημα της ποσοτικής ανάπτυξης. Η φιλοσοφία τα λέει αυτά, η πολιτική δεν τα λένε αυτά. Και επίσης γυρίζει στην αίσθηση του μέτρου και της ταπεινότητας. Αυτά τα πράγματα όλα, είδω πώς θα μπορούσε η νεότερη Ελλάδα να δώσει κάτι μέσα από τη γλώσσα μας. Τώρα διαβάζω ότι τα ξένα πανεπιστήμια, ας πούμε, εξωστρακίζουν από τα προγράμματα, πρόσφατο παράδειγμα το Princeton, για λόγους είτε σκοπιμότητας οικονομικής, γιατί θεωρούν ότι δεν αποδίδει, ας πούμε, δεν έχουν αρκετούς φοιτητές, είτε και για λόγους πολιτικής ορθότητας, γιατί θεωρούν ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν ρατσιστική, αντιφεμινιστική κτλ. Και έτσι εξωστρακίζει και δεν βλέπουν, ας πούμε, γι' αυτό λέω, πετάμε μαζί με τα άπλυτα, πετάμε και το μωρό, το ζωντανό πλάσμα. Τώρα δεν ξέρω, παρασύρθηκα, αλλά με τη γλώσσα νομίζω ότι έχω ένα πάθος, ας πούμε, όψιμο, γεροντίστικο πάθος, που δεν το είχα στα νιάτα μου, διότι μέσα από τα γαλλικά, μέσα από την ευρωπαϊκή μου παιδεία, ανακάλυψε το κύτταρο, τον πυρήνα της γλώσσας, που έχει πουλιάσει όλες τις γλώσσες του κόσμου, και βλέπω ότι αυτή η γλώσσα είναι αϊθαλής. Αϊθαλής και στα καινούργια λίμματα, στις καινούργιες λέξεις που δημιουργούνται. Παραδείγματος χάρη, η λέξη φιλοδόρημα δεν απαντά στα αρχαία λεξικά. Είναι μια ελληνική λέξη. Αλλά υπάρχει μέσα η φιλία και το δώρο. Ο Γάλλος τι λέει και ο Έλληνας τι λέει τώρα. Πουρμπουάρ λέει, έτσι. Εμείς λέμε φιλία και δώρο. Ο Αμερικάνος ή ο Άγγλος λέει τύπ, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Χθες μιλούσαμε με τη Μυρτό, που είναι εδώ, και μιλούσαμε για τη φιλοτιμία και τη ρώτησα αν έχει κάποια σχέση με το φιλότιμο. Και μου είπε όχι, δεν έχει σχέση, διότι άλλο είναι η έννοια της φιλοτιμίας στην αρχαία Ελλάδα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η αγάπη, ο πόθος για τιμές, για την τιμή, για να τιμηθεί. Το φιλότιμο μάλλον είναι αυτό που λένε τα αρβανίτικα, η μπέσα, η αξιοπρέπεια, η τιμιότητα κτλ. Είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι και τα δύο κάπου συναντιούνται. Πού συναντιούνται? Αυτό σκέφτηκα μετά από τη συζήτηση που κάναμε με την Μυρτό. Συναντιούνται στο ότι και τα δύο αποσκοπούν την αναγνώριση της κοινότητας, νομίζω. Δεν ξέρω αν διαφωνεί η Μυρτό, θα μπορούσε να πει. Εντάξει, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για τη γλώσσα, αλλά νομίζω
για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, ότι έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ αυτό το πολιτισμικό. Ο πολιτισμικός παράγων μέσα στην αναζήτηση του τι είναι η Ελλάδα και του τι είμαστε εμείς οι Έλληνες, έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ. Απασχολούμαστε πάρα πολύ με τα γεωπολιτικά, με τα οικονομικά μεγέθη, ιστορική δηλαδή, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, επαναλαμβάνω. Ωστόσο, έχουμε ξεχάσει αυτό το πράγμα και έχουμε ξεχάσει τη διάρκεια. Δεν βλέπω στην εξαιρετικά πλούσια βιβλιογραφία που βγήκε με αφορμή τα 200 χρόνια να γίνεται μια σοβαρή αναφορά σε αυτά τα θέματα του πολιτισμού. Επανέλθω στην αιμονή μου. Λοιπόν, εμένα με καίει το ερώτημα, πέρα από αυτά που είπε ο Γιάννης, ότι ήδη δώσαμε με τη γλώσσα μας. Δίνουμε, ναι. Η ακροβατική μου προσέγγιση είναι η εξής και έχει σχέση με το τι έχουμε να δώσουμε τώρα. Έρχομαι λίγα χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση, το 1816, στη Γενέβη, όπου τρεις φιλέλληνες, ο Λόρδος Βίρον και το ζεύγος Σέλεϊ, η Μέρι Σέλεϊ και ο Πέρσι Σέλεϊ, έχουν συναντηθεί. Ο Μπάιρον γράφει το ποίημά του «Darkness», που ξεκινάει με το στίχο «I had a dream». Σε τι αναφέρεται? Τότε, το 1815, είχε γίνει στην Ινδονησία μια φοβερή έκρηξη ηφαιστείου, φοβερή, που είχε επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα και δεν υπήρχε καλοκαίρι στην Ευρώπη. Το όνειρο λοιπόν του Μπάιρον ήταν να ξαναέρθει το καλοκαίρι. Πώς το συνδέω? Ότι η Επανάσταση του 21 εγγράφηκε σε μια δίνη της ιστορίας που δημιουργούσε τα έθνη-κράτη, τα εθνικά κράτη. Τότε το φαινόμενο ένα κλιματικό φαινόμενο σαν αυτό που περιέγραψα ήταν εντελώς περιθωριακό και το γεννούσε η φύση. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια άλλη ιστορική δίνη που θεωρώ ότι είναι μετεχνιακή η εποχή μας, όπου η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, όπου πρέπει να ανακαλύψουμε όχι απλώς μόνο την πατρίδα μας και να την εκτιμήσουμε όπως μας ζητά ο Γιάννης στο βιβλίο του, αλλά πρέπει να ανακαλύψουμε και τη δεύτερη πατρίδα μας, που είναι ολόκληρος ο πλανήτης. Και να συναισθανθούμε ότι πέρα από το πατριώτης υπάρχει και ο συνάνθρωπος. Και ξανάρχομαι στη γλώσσα, ενθυμούμενος μια συζήτηση που είχες με το φίλο μας το Λάκη τον Προγκίνη στο YouTube, όπου ο Λάκης κάποια στιγμή σου είπε ότι είχα γράψει ένα δοκίμιο στα ελληνικά και πήγα να το μεταφράσω στα γαλλικά και τη λέξη συνάνθρωπο δεν μπορούσα να τη μεταφράσω στα γαλλικά. Την ίδια περίοδο λοιπόν που έγραψε ο Μπάιρον αυτό το ποίημα που το έκανε μετά το πρώτο στίχο του ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ σύνθημα και έκτοτε το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, την ίδια αυτή περίοδο η Μέρι Σέλεϊ γράφει επίσης ένα προφητικό κείμενο, την νουβέλα Φραγκενστάιν, που δείχνει πολύ ενορατικά και πολύ προώρα τι μπορεί να προκαλέσει η ύβριση του ανθρώπου. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι επίκαιρο στο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αν χάσουμε το μέτρο. Αλλά και ο άντρας της, ο Σέλεϊ, γράφει το περίφημο λυρικό δράμα «Ελλάς», που επηρέασε, λένε, και το Σολεϊμού, και όπου ξεκινάει λέγοντας «Είμαστε όλοι Έλληνες». Θα έλεγα ότι το χρέος μας σήμερα σαν Έλληνες
είναι να μπορέσουμε να περάσουμε στον κόσμο που ταλανίζεται από την κλιματική αλλαγή, από τις πανδημίες, από τη μετανάστευση, ότι είμαστε όλοι συνάνθρωποι. Συμφωνώ απολύτως. Απλώς να σκέφτομαι πάλι αυτό που λες για το Πέρσι Σέλιντ, το τελευταίο το οποίο είμαστε όλοι Έλληνες. Την ίδια εποχή ο Ευρωπαϊκός Ρομαντισμός έθρεψε πάρα πολύ τον φιλελληνισμό, όπως ξέρουμε όλοι. Την ίδια εποχή ξεκινούσαν οι φιλελληνες, οι θελοντές να έρθουν να πολεμήσουν στην Ελλάδα και απογοητεύονταν βλέποντας την κατάσταση του τόπου που είχαν ξιδανικεύσει. Την ίδια εποχή ο Αλφρέντ Βιγνή, ένας άλλος ποιητής στη Γαλλία, έλεγε «Καημένη Ελλάδα», προσπαθώ να το μεταφράσω τώρα στα ελληνικά, «υποφέρεις, αλλά είσαι ζωντανή. Εδώ όλα κοιμούνται από έναν ύπνο που μοιάζει με θάνατο». Ήδη ένιωθαν ένα είδος ότι η Ευρώπη είχε γεράσει και παρακμάσει η ρομαντική. Και ανέφερα προηγουμένως την σύγχρονη φιλοσοφία, η οποία, σου λέω, επιστρέφει στο απορρίν της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Δηλαδή, αντί να βγάζει θέσφατα, ας πούμε, η διαλεκτική, η σύνθεση, τούτο, εκείνο κτλ., η παγκόσμια ειρήνη, όπως είναι ο Καντ κτλ., τώρα σου λένε τι μας συμβαίνει και προσπαθούν να σκεφτούν αυτό το πράγμα. Και επιστρέφουν στην πηγή, στην απορία της ιστορίας, της φιλοσοφίας, στην πηγή της φιλοσοφίας, στο απορρίν και στο θαυμάζει. Και επιστρέφουν και στο ευζήν και στο μέτρο. Πάρα πολύ φιλόσοφοι. Όμως οι πολιτικοί ακολουθούν το άλλο δρόμο. Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω ότι η τέχνη δεν έχει αλλάξει τον κόσμο. Δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είπα, πλέον θέλω να πω το εξής, ότι για να προσφέρουμε εμείς οι Έλληνες αυτό που έχουν, τη γλώσσα μας, θα πρέπει πάντα να το συνειδητοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι. Και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αρκετά. Γι' αυτό μίλησα για το έλλειμμα προσέγγισης στο πολιτισμικό γενικό της Ελλάδας. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε αναπτύξει μια λογοτεχνία επαρκή. Έχουμε προχωρήσει στη γλώσσα. Έχουμε πολύ καλά έργα λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά, ζωγραφικά κτλ. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση. Πάμε στα μουσεία και βλέπουμε ότι δεν έχει πέντε ανθρώπους να πάει επισκεφτεί. Δηλαδή, ο κόσμος ενώ έχει την παράδοσή του, δεν μετέχει, δεν διαβάζει, δεν ξέρω. Υπάρχει ένα έλλειμμα παιδείας, ας πούμε, το οποίο αν το αναπληρώσουμε, νομίζω μπορούμε να προσφέρουμε κάποια άλλα και να απαντούμε στους καθηγητές που λένε, τους ξένους που επικαλούνται είτε λόγους πολιτικής ορθότητας, χωρίς να καταλαβαίνουν τα πολιτισμικά συμφραζόμενα μιας χώρας όπως ήταν η Ελλάδα σε σχέση με το σήμερα. Αυτή η πολιτική ορθότητα μας έχει φάει τώρα τελείως εντελώς. Είτε για λόγους σκοπιμότητας, δηλαδή να έχουμε φοιτητές πολλούς κτλ. Δεν πουλάνε τα αρχαία ελληνικά. Αυτό είναι φοβερό δηλαδή, για μένα τουλάχιστον. Αυτό θα μπορούσαμε να το. Εμείς με τη δική μας, ας πούμε, ξέρω ότι η φωνή της Ελλάδας είναι πολύ αδύναμη σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Ωστόσο, θα έπρεπε να καλλιεργήσουμε αυτά τα πράγματα που έχουμε, που δεν τα καλλιεργούμε αρκετά. Αυτό μου λείπει εμένα. Δηλαδή, μπορούμε να προσφέρουμε. Αλλά χρειάζεται αγώνα, χρειάζεται συνείδηση. Θα σου πω αυτό κάτι. Που ο λαός το είχε ασυνείδητα, τώρα εμείς πρέπει να το. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει καν αυτός ο δικασμός λαού αστών. Δεν είναι πια αυτό. Να μην είμαστε όλοι ένα κράμα που θα λέει ο Καβάφης. Θα σου πω κάτι δροσερό που σ' άρεσε. Κάτι. Και δροσερό που σου άρεσε. Δροσερό γιατί αφορά την κόρη μου που είναι νέα και διαβάζοντας το βιβλίο σου έστειλε ένα γράμμα που σου άρεσε πολύ. Και από εκεί με το γράμμα διάλεξα κάτι που δίνει μια αισιόδοξη νότα, μπορείς να το σχολιάσεις και μετά να δώσουμε το λόγο στο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πες το εσύ και θα πω και εγώ κάτι για αυτό το γράμμα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το γράμμα που έστειλε στο Γιάννη η Μαντλέν λέει και το εξής. Όταν είχα πρωτοφτάσει στο Παρίσι, είχα εντυπωσιαστεί με το πώς φλερτάρουν οι άνθρωποι. Να πάμε να δούμε μια έκθεση. Στην Αθήνα θα έλεγα, έχω ανακαλύψει ένα ταβερνάκι. Κάθε Πάσχα πάμε τουρλωτή στο χωριό ενός παιδικού μου φίλου στην Κρήτη, τα σπίτια ανοίγουν τις πόρτες τους και τρογοπίνουμε περνώντας από σπίτι σε σπίτι με την περιφορά του επιταφείου. Πόσες φορές σκέφτηκα τους φίλους μου από τα διάφορα μέρη του κόσμου να είναι μαζί μου σε τούτο το χωριό.
είμαι σίγουρη πως θα έφευγαν ερωτευμένοι. Έπειτα σκέφτομαι τον πατέρα μου με πόσο καμάρι ψέλνει το όγκλικί μου εάν, ρουφώντας κάθε λέξη του ψαλμού, αν και παράφωνος και μη θρησκευόμενος. Είναι πολύ όμορφο αυτό το γράμμα και θέλω να διαβάσω και εγώ δύο πράγματα από αυτό το γράμμα. Γιατί δύο φράσεις, οι οποίες μου κάνουν πολύ εντύπωση, γιατί σκέφτομαι να τις σχολιάσω. Όχι απλώς να τις διαβάσω, να τις σχολιάσω. Φυσάει ο αέρας. Μιλάει, σκέφτομαι το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς στην Ελλάδα. Έχω ταξιδέψει περισσότερο εκτός της παρά εντός της, για να συνειδητοποιήσω σήμερα τη μοναδικότητά του. Δηλαδή με το ταξίδι, η Μαντλένη είναι μια κοσμογυρισμένη κοπελιά, η οποία έχει πάει στο Μεξικό, έχει πάει παντού και ζει στη Γαλλία και τα λοιπά. Και ανακαλύπτει μέσα από τον ξένο κόσμο, ανακαλύπτει την Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από τον ξένο. Το έζησες κι εσύ. Το έζησα κι εγώ, αλλά πολύ λιγότερο. Μετά λέει κάτι άλλο. Μια άλλη φράση που μου αρέσει πολύ επίσης, διότι ξεκινάει από μένα. Εγώ ένιωσα, γυρίζοντας από τη Γαλλία, έχοντας ζήσει τη δικτατορία, έχοντας ζήσει τόσα τραύματα στην ελληνική ιστορία. Η δικτατορία με έκανε να εγκαταλείψω μια ολόκληρη ιδέα για μια σταδιοδρομία δημόσια, ας πούμε, που είχα. Και ένιωθα πολύ ξένος στην Ελλάδα μετά και γι' αυτό γύρισα στο λαϊκό πολιτισμό, στον Καραγκιόζη, σε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ που είχα σπουδάσει δημόσιο δίκαιο, τα παράτησα και τα φόρτωσα στον Πετεινό και ασχολήθηκα με τη λογοτεχνία και με τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού, γιατί εκεί έβρισκα την πηγή, εκεί έβρισκα το θεμέλιο, ας πούμε. Αλλά ένιωθα ξένος πάντα στην Ελλάδα. Μέχρι που συμφιλειώθηκα στο βιβλίο, γράφεται αυτό το πράγμα με τη σημερινή νεολαία και χαίρομαι που αυτή μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες. Λοιπόν, γράφει η κοπελιά, η Μαντλένη. Ξένη στη Δύση. Αλλά και στο Παρίσι που έζησα 7 χρόνια, αν και γαλλικό όνομα, ακούγεται πάλι ξένο γιατί η προφορά μου μαρτυράει πως δεν είμαι από εκεί. Ξένη στη Δύση, ξένη και στην Ελλάδα. Εδώ θυμάμαι το στίχο του δημοτικού τραγουδιού. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, και όπου και αν πάω ξένος. Ξένη στη Δύση, ξένη στην Ελλάδα, έτσι ένιωθα εγώ, αλλά δεν κλείνεται. Κι όμως νιώθω τον κόσμο σαν το σπίτι μου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να ζήσουμε, να είμαστε πατριώτες και οικουμενικοί. Και αυτό το είπε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είπε ότι θέλουμε ένα πατριωτισμό καινούριο που να μην αντιστρατεύεται τον κοσμοπολιτισμό, αλλά να το προϋποθέτει. Έτσι. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ ότι αυτή η κοπέλα γράφει έτσι. Και μετά λέει, μετά, μιλάει για την περηφάνεια. Βλέπει το Παρθένα. Απ' τη μια αυτή η περηφάνεια και από την άλλη. Αυτό που λέγεται το ταβερνάκι είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι δίκοπο μαχαίρι. Διότι με το ταβερνάκι καμιά φορά ξεχνάμε την πηγδία. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ταβερνάκι, γιατί είναι πολύ πιο ζωντανό από το να πάμε σε μια έκθεση. Ιδίως όταν γίνεται πια μια τυποποιημένη επίσκεψη στις εκθέσεις. Γιατί ο τουρισμός είναι μια τυποποιημένη πια. Συχνά. Πάμε να δούμε την Ακρόπολη, φωτογραφίζουμε. Το έχω ζήσει πάρα πολύ στο Λούβρο. Πηγαίνουν οι Ιαπωνέζοι ή οι Κινέζοι, κάνουν 2 ώρες ουρά για να δουν τη Τζοκόντα και μετά φωτογραφίζουν για δεύτερο εδώ, κάνουν ένα σέλφι και φεύγουν. Και έχουν έρθει 1.000 χιλιόμετρα. Αυτό είναι σχέση με την τέχνη, δεν νομίζω ότι είναι ζωντανή σχέση με την τέχνη. Επομένως το ταβερνάκι είναι κάτι πιο ζωντανό. Όμως κοντά στο ταβερνάκι χρειαζόταν αυτό και το βιβλίο. Σωστά. Έτσι. Και μετά μιλάει, ναι, ένιωθα κι εγώ αυτό το καμάρι, κι εγώ που ήδη ζω στην ουτοπία, εσύ στην ουτοπία, λέει, για την οποία μιλάτε και δεν μου αρέσουν ούτε τα έθνη ούτε οι σημαίες. Από τη μια αυτή η περηφάνεια και από την άλλη αυτό το φτερούγισμα της ψυχής όταν μυρίζω τις ανθισμένες νερατζίες της Αθήνας. Την αγαπώ την Αθήνα με τα όλα της, με τις πολυκατοικίες της και τις πολυκατοικίες της αγαπώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ, χαίρομαι που μια μέρα θα φύγω ξανά και μια άλλη θα επιστρέψω πάλι. Αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνουμε πολίτες του κόσμου. Εγώ σε ένα από τους στοχασμούς που γράφω στο τελευταίο βιβλίο που δεν έχει εκδοθεί ακόμα, αλλά θα εκδοθεί, γράφω το εξής που συναντιέται με την Αντλένη. Λέω, πρώτο μου μέλημα είναι να είμαι άνθρωπος. Το να είμαι Έλληνας έρχεται μετά. Ίσως ακριβώς επειδή είμαι Έλληνας. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτά. Να δώσουμε. Τον λόγο σε όποιον θέλει να σε ρωτήσει κάτι, να τοποθετηθεί. Αντώνη, εγώ θέλω. Ο Μπάμπης είμαι. Έλα, Μπάμπη, θες να έρθεις στο μικρόφωνο. Ναι, γιατί έτσι καλώς, γιατί έχω γράψει κάτι και... Να γραφτείς. Δεν θα βλέπω.
Ωραία. Πάμε, το στάμε. Καλώς όρισες. Γεια σας. Γεια σας. Μικρόφωνο πάλι. Είσαι ο τρίτος στα 30 τελευταία χρόνια από τη γενιά μετά το Ματαρόα. Είστε από εδώ ο Κώστας ο Βερνόπουλος και ο Κώστας ο Ζουράκης. Ποιο? Ακούγουμε. Ναι, ναι. Ο Κώστας ο Ζουράκης. Ο Ζουράκης. Ναι. Και μια και μιλάμε για Ευρώπη και για Ελλάδα, δεν έχω δει τίποτα γραμμένο για όλες αυτές τις γενιές από το Παρίσι που έρχεστε μετά και μας λέτε εδώ πέρα τα... μας φέρνετε φως. Γιατί φέρετε και εσείς από εκεί πέρα φως, δηλαδή η ελληνική παροικία πάντα του, του Παρισιού, της Γαλλίας. Τώρα... Βάμε στο μικρόφωνο. Τώρα... λίγο θα, θα γίνω πιο πεζός. Πάω στη σελίδα 47 κατευθείαν, στη βουτιά που κάνετε στο χρόνο, για να ρωτήσω κάποια πράγματα. Αναφέρεστε στις δίδυμες αδελφές, την αμετακίνητη γεωγραφία, την αμετακίνητη γεωγραφία και την αεκίνητη ιστορία. Χέρι-χέρι, οι δυο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποια είναι η δύναμη που κάνει την ιστορία εκείνητη? Τι είναι αυτό που κινεί την ιστορία? Ποιος είναι ο μοχλός της, κατά την άποψή σας? Είναι... υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Θέλετε ένα-ένα ή... Ναι, ένα-ένα γιατί πετάω. Ωραία, εντάξει. Νομίζω ότι είναι απλώς η κίνηση του χρόνου, οι αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν είναι κάτι που είναι... ενδογενές, έρχεται απ' έξω η ιστορία, δηλαδή έρχεται, έρχονται οι εισβολές, έρχονται οι κατακτήσεις, έρχονται και πρέπει να, να απαντηθεί αυτό το πράγμα, ας πούμε, από το γηγενή πληθυσμό και γίνονται ανατροπές συνεχώς. Δεν βλέπω μια δύναμη, μια τελεολογική, να υπάρχει μια τελεολογία, πώς να το πω. Δεν υπάρχει ένας σκοπός. Γίνονται αυτά τα πράγματα, συμβαίνουν. Δεν βλέπω άλλο. Δεν ξέρω εσύ τι θα μπορούσε. Εγώ θα έλεγα, μια σκέψη που έκανα τώρα ναι. με την πανδημία, πρότεινα ένα πολιτισμικό εμβόλιο που το ονόμασα ΔΟΣΥ, νοτικότητα και συνοχή, σε αντίστοιξη με την αρπακτικότητα που καθόριζε την ιστορία και τις κινήσεις, όποιος είχε και ήταν δυνατός μπορούσε να πάει στον άλλο και έτσι δημιουργεί το... έτσι γεννιόταν ιστορία βασισμένη στη σχέση δυνατού, αδύνατου, έχοντος, διέχοντος κλπ. Δυνατού, αδύνατου. Δεν είναι οι κοινωνίες δηλαδή. Οι κοινωνίες με τις δυναμικές τους. Φυσικά και οι κοινωνίες. Αυτά όλα συμβαίνουν μεταξύ πρόσωπο. Και οι κοινωνίες με τις ενδογενείς τους σημώσεις, αλλά και οι εξωτερικές επεμβάσεις. Όλα αυτά τα πράγματα συνηθαίνονται, δεν είναι μονοσήματα, είναι πολλαπλά τέτοια. Κάποιοι λένε ότι είναι οι εσωτερικές δυνάμεις της κίνησης της κοινωνίας που δημιουργούν και την ιστορία. Ναι, οι εσωτερικές δυνάμεις φυσικά και οι αδυναμίες εσωτερικές δημιουργούν επίσης την ιστορία. Δηλαδή όταν η πόλης κράτος καταραίει, φυσικά το κενό θα καλυφθεί από ξένες κατακτήσεις, έτσι. Η πόλης κράτος ήταν και η αρχαία Ελλάδα. Όταν πάλι το τάξιο. Ναι. Και η παλτοντάξιο. Όχι αποκλειστικά. Όχι αποκλειστικά. Ναι. Όχι αποκλειστικά. Και η παλτοντάξιο φυσικά και αυτό είναι. Αλλά πολλαπλά τα αίτια. Δεν είναι μονοσήματα. Δεν βλέπω κάτι μονοσήματα ποτέ. Okay. Δεύτερη ερώτηση. Είναι η εμφανής η διαφοροποίηση που κάνετε και από συνεντεύξεις σας, τις οποίες τις άκουσα, μεταξύ πολιτισμού και κουλτούρας. Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτούς που κατοίκησαν γεωγραφικά το χώρο που λέγεται ελληνικός ο χώρος αυτός. Υπάρχει ανθρωπολογική πολιτιστική συνέχεια. Φέρνω παραδείγματα που αναφέρετε εσείς, τη γλώσσα και τη θρησκεία. Τη γλώσσα ελληνική, μου έδωσαν ελληνική και επίσης από αναφορές δικές σας ότι έχουμε μία θρησκεία η οποία πατάει στην κουλτούρα την εβραϊκή, αλλά έχει ισχυρά παγανιστικά στοιχεία. Ναι. Άρα δηλαδή εδώ
για να ξεκαθαρίσουμε, επειδή εσείς το λέτε από την αρχή, θέλω να ξεκαθαρίσω εγώ για μένα, εάν υπάρχει συνέχεια του πολιτισμού σε αυτό το χώρο που τόσο ωραία περιγράφεται. Εγώ δεν είμαι πολύ διαβασμένος, αλλά δεν έχω δει άλλη περιγραφή αυτή τη σελίδα 47-48, όπου να αποδίδεται στην κυριολεξία πως η φύση δημιουργεί τα πάντα. Ότι η φύση είναι αυτή που δημιουργεί τα πάντα. Δημιουργεί τον άνθρωπο, δημιουργεί το μόριό του, το άτομο της πέτρας επηρεάζει τον... άρα δηλαδή η ερώτηση είναι η εξής: υπάρχει πολιτιστική συνέχεια και αναφέρεστε σε αυτά τα δύο, στη θρησκεία και στη γλώσσα? Εδώ θέλω να πω ότι αναπτύχθηκε μια ολόκληρη συζήτηση. Καταλαβαίνετε ότι το αν υπάρχει συνέχεια ή όχι, αναφέρομαι στον καθηγητή Γιαναρά και στον Κοντογιώργη, όπου μιλάνε για συνέχεια του ελληνικού έθνους. Τι γίνεται με τον πολιτισμό? Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε, ότι τη διαφορά πολιτισμού κουλτούρας είναι μια διαφορά η οποία ποτέ δεν μου άρεσε, αλλά χρειάστηκε, αναγκάστηκα να την κάνω. Μιλούσα για παράδοση παλαιότερα και κατάλαβα ότι μιλώντας για παράδοση θεωρούμε πολύ παραδοσιοκρατικός, ενώ εγώ εννοούσα από την παράδοση κάτι το ζωντανό, το οποίο συνεχίζεται και ανανεώνεται. Και αυτό οι Ευρωπαίοι το λένε κουλτούρα πια. Η λέξη tradition έχει υποβαθμιστεί. Τραντίσιο. Και όμως η τραντίσιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί είναι η παράδοση ακριβώς. Παραδίδεις κάτι. Μια γενιά στην άλλη. Και αυτό είναι κουλτούρα. Όλα τα ήθη, τα έθιμα, όλα αυτά είναι κουλτούρα. Αναγκάστηκα να κάνω αυτό το συμβιβασμό με την κουλτούρα για να μπορέσω να ξεχωρίσω. Γιατί λέμε οι μεγάλοι πολιτισμοί, ο Αιγυπτιακός, ο Ελληνικός, ο Ρωμαϊκός, και η κουλτούρα. Η καθημερινότητα, ας πούμε. Ο λαϊκός πολιτισμός. Αυτό που λέμε λαϊκός πολιτισμός. Επομένως και εγώ αμφιταλαντεύομαι ανάμεσα στο λαϊκό πολιτισμό και στην κουλτούρα. Υπάρχει αυτή η αμφισημία και δεν ξεκαθαρίζει ποτέ το τοπίο, και πολύ περισσότερο που η λέξη κουλτούρα έχει πολλές άλλες σημασίες, ας πούμε. Αλλά η βασική ανθρωπολογική διάκριση, culture, είναι αυτό, πολιτισμός, πολιτισμός και φύση. Και μάλιστα σήμερα όλο και περισσότερο, και αυτό ενδιαφέρει, οι νεότεροι ανθρωπολόγοι θεωρούν ότι αυτή η διχοτόμηση μεταξύ φύσης και πολιτισμού δεν ισχύει πια. Δεν πρέπει να ισχύει με την ανθρωπότητα. Διότι ακριβώς είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό αρχίζουν και δίνουν νομική προσωπικότητα σε ποτάμια. Αυτά συμβαίνουν στην Νότια Αμερική. Σε ποτάμια, σε δάση, διότι σε φυτά, σε ζώα, ζωντανά, λένε ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ όλου του κόσμου. Και αυτό πάλι κατά κάποιο τρόπο μας γυρίζει στην αρχαία Ελλάδα. Τώρα για το θέμα της θρησκείας, δεν θα μιλούσα ακριβώς για θρησκεία αρχαία. Τη συνέχεια του πολιτιστική συνέχεια. Ναι, συνέχεια, ναι. Συνέχεια, όπως το είπατε, ναι. Αν έχουμε συνέχεια του πολιτισμού από την κλασική, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Ναι. Συνέχεια του πολιτισμού του αρχαίου, του κλασικού δεν έχουμε. Με την έννοια ότι ο κλασικός πολιτισμός δεν αναβίωσε. Με την ίδια γλώσσα όμως, τη γλώσσα πώς τη θεωρείτε? Η γλώssa είναι ακριβώς το θησαυροφυλάκι αυτής της συνέχειας. Είναι το νήμα που μας συνέχει. Και έδωσε κάποια παραδείγματα συγκεκριμένα με λέξεις, οι οποίες είτε είναι λέξεις οι οποίες υπάρχουν. Ανοίξατε ένα αρχαίο ελληνικό λεξικό, θα δείτε ότι τα λήματα, η μεγάλη πλειονότητα των λημάτων, είναι ζωντανές λέξεις στο σήμερα, ας πούμε. Πριν από λίγες μέρες ανακάλυψα τη λέξη λοποδίτη, ας πούμε. Είναι αρχαία. Δεν το ξέρω. Γιατί εγώ ήξερα από τον Καραγκιόζη ότι είναι εδώ λοποδίτη. Είναι αρχαία. Είναι με αυτό που λέει τα ρούχα του αλουνού. Αυτό είναι στα αρχαία. Εγώ συγγνώμη, θα σας διακόψω. Να σας ευχαριστήσω. Ναι. Διότι ειλικρινά βάλατε τον Καραγκιόζη χρόνια πριν εκεί που έπρεπε, στη ψυχή μου. Γιατί τον έβλεπα από μικρό παιδί και είχα και ηθικές αναστολές, τι είναι αυτός ο μαυρομάτης, και τον τοποθετήσατε εκεί που πραγματικά κατά την άποψή μου είναι. Ένα πράγμα που έρχεται από την Τουρκία, ένα θέαμα που έρχεται από την Τουρκία και γίνεται 100% ελληνικό. Πώς γίνεται, μέσα της προφορικής παράδοσης. Μολιάζεται. Άρα έχουμε συνέχεια. Έχουμε συνέχεια. Ο τόπος και η γλώσσα, αυτά τα είπα. Και έχουμε και τη διείσδυση του παγανισμού στη θρησκεία. Ναι, διότι εδώ είναι πάλι ένα σύνθετο. Η αρχαία ελληνική λατρεία δεν ήταν ακριβώς μια θρησκεία, διότι δεν είχε δόγμα. Οι μονοθεϊσμοί έχουν δόγμα. Ο πολυθεϊσμός δεν είχε δόγμα. Και βλέπουμε μέσα στην
Αυτό όμως που συμβαίνει στη λαϊκή λατρεία, στο λαϊκό πολιτισμό, και δεν μιλάω και για την επίσημη εκκλησία, είναι ότι υπάρχει μια διαλογικότητα ανάμεσα στον απλό άνθρωπο του λαού και το ιερό. Δηλαδή όταν ο Μακρυγιάννης πάει και μιλάει με τον Άγιο και του λέει τι μου κάνεις και τα λοιπά και θα σου τάξω και τούτο και εκείνο, ή όταν στο μυρολόγιο της Παναγίας, ας πούμε, η απλή γυναίκα του λαού, ας πούμε, μιλάει με την Παναγία, ας πούμε, υπάρχει μια φοβερή οικειότητα, υπάρχει μια διαλογικότητα και αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στον δυτικό χριστιανισμό. Ούτε στον εβραϊσμό νομίζω, δεν τα ξέρω αρκετά καλά, δεν είμαι ούτε θεολόγος ούτε τίποτα, αλλά βλέπω αυτή την οικειότητα και βλέπω ότι εδώ υπάρχει ένα φιλοσοφικό πρόβλημα, ένα φιλοσοφικό, μια φιλοσοφική πτυχή αυτού του θέματος. Ότι... Και είχαν ο Τάριο Φω μια πολύ καλή δουλειά με τον Μυστέρο Μπούφο, δεν ξέρω αν το ο Τάριο Φω. Ο Τάριο Φω. Ο Τάριο Φω, ναι, ναι. Με τον Μυστέρο Μπούφο. Διότι ο καθολικισμός είναι πολύ σκληρός, είχαμε την Ιερά Εξέταση. Όχι πως στο Βυζάντιο δεν είχαν αντίστοιχα φαινόμενα, είχαν και εκεί. Γι' αυτά τα υποτιμούν πολλοί θεολογούντες, ας πούμε, βλέποντας ότι λέγοντας ότι η Ελλάδα ήταν καθαρή από αυτό το πράγμα, η Ορθοδοξία δεν ήταν καθαρή, είχε και εκεί. Αλλά η λαϊκή λατρεία νομίζω ότι πάντρεψε αυτό το πράγμα και έδωσε τις λέξεις οι οποίες συνδέουν αυτό το πράγμα. Και το διαλογικό ήθος είναι αυτό. Δηλαδή, είπα ότι υπάρχει μια φιλοσοφική πτυχή. Ποια είναι η φιλοσοφική πτυχή, ότι έχουμε δύο, ας πούμε, για τον χριστιανισμό ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός, έτσι. Στην αρχαία Ελλάδα δεν δημιουργήθηκε ο κόσμος από τους θεούς. Οι θεοί ήταν μέσα στον κόσμο και αυτοί. Γιατί ο Δίας, ας πούμε, σώθηκε από τη ρέα τη μάνα του, ας πούμε, γιατί τα ξέρεσε ο Κρόνος κτλ. Δηλαδή, στην αρχή υπήρχε το χάος και ο κόσμος. Ερχόμαστε στη θεωρία του χάους, ερχόμαστε σε σημερινά πράγματα. Ο πολυθεϊσμός δεν είχε δόγμα. Το επιμένω σε αυτό το πράγμα. Και η ελληνική λατρεία δεν είναι δογματική, ας πούμε. Γι' αυτό και ο κατώτερος κλήρος ήταν δεμένος με το λαό, έτσι πάντα. Ο τότερος κλήρος, οι παπάδες. Επιμένω σε αυτό, με συγχωρείς που επιμένω, γιατί είμαι άθεος. Αλλά Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο είναι παντού στην Εκκλησία. Αυτό λέω. Αυτό λέω και εγώ. Και σε το βιβλίο γράφω πόσο ζει το ήθος, ας πούμε. Ο Νικόλαος ο Πολίτης γράφει, το λέω στο βιβλίο αυτό, ότι εγώ στη θρησκεία είμαι Έλληνα κατά βάθος. Δηλαδή, μεν κατά το. Στην επιφάνεια είμαι χριστιανός, αλλά είμαι Έλληνα. Έλληνα σημαίνει αρχαίος Έλληνα, ας πούμε. Ο Σεφέρης έλεγε, παρακαλώ να με συγχωρείτε που μιλάω σαν ειδωλολάτρης, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχει το παγανιστικό στοιχείο, υπάρχει αυτό το. Η σχέση πνεύματος και ύλης είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στην υπερβατικότητα. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός και στην εμένεια ο Θεός κατοικεί. Κατοικεί μέσα στη φύση. Πάντα πλήρη Θεών, λέει ο Θεός ο Μωυσής. Πάντα πλήρη Θεών. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην χριστιανική προσευχή συνεχίζει ο Θεός, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Να πως συναντιούνται κάτι. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Συγχωρήστε με, θα συνεχίσω λίγο. Το επιτρέπετε. Μην τρώω τρόπο, μην τελευταίω. Δεν θα αφήσω να μιλήσει κανένας άλλος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάνω σε αυτό, ότι το ελληνικό ανάγλυφο στο οποίο αναφέρθηκες και στο βιβλίο του Γιάννη έχει μια ιδιαιτερότητα. Εάν μπορούσαν να μετρηθούν οι πτυχώσεις του, οι σπηλιές του, όλα αυτά, η έκταση της Ελλάδας θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε αυτό το πολυπίκυλο ανάγλυφο το ελληνικό μπορούν εύκολα να γεννηθούν μύθοι, νεράιδες, μουσες, ένα σωρό πράγματα που συνδέονται με το θέμα. Όταν πήγα τώρα πρώτη φορά στο Κάβο Σίδερο, μου ήρθε και είδα το αλάτσι μέσα στις βούδες εκεί στο Κάβο Σίδερο, στο φάρο απ' όξω, ούθε στίχος που λέει «Σαν ένα αστέρι σε μια βούβα παλάτι». Τι ωραίο. Επίσης, Μπάμπη, το ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση του αναγλύφου σημαίνει ότι κάθε χώρος για να τον προσδιορίζει ζητάει και ένα όνομα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό συνδέεται με το πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Θα κάνω την επόμενη ερώτηση, μην την απαντήσεις για να μιλήσει κανένας άλλος. Αλλά θα θέλω να σου την κάνω. Στις σελίδες 108-109, λέω σελίδες και δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, γιατί δεν έχεις κεφάλαια, επομένως βάζω τις σελίδες για να μπορέσουμε να κατανοηθούμε. 70 χρόνια μετά τον Αξελό, αναρωτιέστε ποιο είναι το όραμα της Ελλάδος, ποιο είναι το όραμα της Ευρώπης
ποιο είναι το όραμα της ανθρωπότητας σήμερα, διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει. Ή αν υπάρχει, δεν πρέπει να είναι αυτό το όραμα της ανθρωπότητας. Θα μπορούσατε να μου δώσετε τη δική σας άποψη? Συμφωνείτε με τον νέο πατριωτισμό όπως το βάζει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, που προϋποθέτει και δεν αντιστρατεύεται τον κοσμοπολιτισμό? Αν συμφωνείτε, τι θεωρείτε κοσμοπολιτισμό? Διότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μιλάνε για την ενοποιημένη ανθρωπότητα. Όχι, δεν εννοώ για κοσμοπολιτισμό με την έννοια του κοσμοπολιτισμού. Δηλαδή, η έννοια κοσμοπολίτη είναι διφορούμενη. Λέμε οι πολίτες του κόσμου και εννοούμε τους ανθρώπους που λένε «Α, εγώ δεν με νοιάζουν οι πατρίδες». Εννοώ κάτι που ριζώνει στον πατριωτισμό, στην πατρίδα ακριβώς. Αυτό που είπα στο λέω, ότι το πρώτο μου μέλημα είναι να είμαι άνθρωπος, είναι αυτό που λέει και η Μαδλένη. Το να είμαι Έλληνας έρχεται μετά, ίσως ακριβώς επειδή είμαι Έλληνας. Δηλαδή, χωρίς τις ρίζες μας, χωρίς μια πατρίδα, δεν μπορούμε να είμαστε άνθρωποι της οικουμένης, οικουμενικοί πολίτες. Γι' αυτό μιλάω για παγκόσμια επαρχία. Η παγκόσμια επαρχία είναι αυτός ο σύγχρονος κοσμοπολιτισμός. Είναι ο κοσμοπολιτισμός του κεφαλαίου, ο κοσμοπολιτισμός του νεοφιλελευθερισμού. Παγκόσμια επαρχία, ναι. Χωρίς κοσμοπολί που αναφέρει ο καθηγητής της Παντίου. Γιατί και ο καθηγητής της Παντίου, ο πρώην Βρετανιστής της Παντίου, αναφέρεται σε κοσμόπολη και ογκυλείπει κοσμόπολη. Ποιος είναι ο καθηγητής? Ο Κοντογιώργης. Ταυτιζόμαστε εκεί πέρα, δηλαδή μας λείπει η κοσμόπολη. Νομίζω ναι, είναι το κοινό, ας πούμε, αλλά αυτό το ζητούμε, γιατί σήμερα αναβιώνει οι εθνικισμοί, αυτό βλέπουμε. Αναβιώνει, και αυτό ήθελα να πω στο φίλο μου τον Αντώνιο, ότι μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε τη συνείδηση του κόσμου. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε. Άρα να αλλάξουμε, είμαστε χαμένοι. Το ξέρω, συμφωνώ. Γι' αυτό μιλάω για ουτοπία. Γιατί εμείς προσπαθούμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα και να τα πούμε. Από εκεί και πέρα, ποιες είναι οι δυνάμεις μας, οι δυνατότητες μας? Εσύ τα ζεις και ως ακτιβιστής, ως άνθρωπος της ΕΕ. Που είσαι ενταγμένος στην πολιτική, εγώ είμαι εκτός πολιτικής. Τελειώνω. Τελειώνω. Στο βιβλίο σας αναφέρεται συχνά στο Μακρυγιάννη, λιγότερο στο Ρίγα. Σε αυτό το βιβλίο σας. Σε αυτό το βιβλίο σας. Θέλω να διαβάσω δύο κομμάτια από τον ένα και από τον άλλο. Από τη νέα πολιτική διοίκηση του Ρίγα. Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δικαιώματα του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάνει ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάσταση, να αρπάξει τα άρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερό από όλα τα δίκαια του και το πλέον απαραίτητο από όλα τα χρέη, λέει ο Ρίγας. Εδώ, επειδή δεν θα προκάμω, γυναικολόγος ήμουν, δεν θα προκάμω τη γλωσσολογία σίγουρα, πείτε μου μια κουβέντα για τη λέξη επανάσταση. Την πήραμε, τη δώσαμε στη θρησκεία ή την πήραμε από τη θρησκεία? Μετά, θα τελειώσω όμως, αφήγω. Μακρυγιάννης, επειδή μιλάμε για Ευρώπη και Ελλάδα. Λευτερωθήκαμε από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμε σε ανθρώπους κακορίζιους, όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη να μιλήσει? Θέλει κάποιος να πει κάτι? Δεν βλέπουμε και το κοινό, γιατί μας τραβώνει τα φώτα. Να έλα από εδώ να βλέπεις. Έλα. Καταρχήν, συγχαρητήρια το βιβλίο, αρκετά αξιόλογο, το διάβασα δηλαδή, πολύ καλό βιβλίο. Λοιπόν, εντάξει, πολλές ερωτήσεις έκανε και ο Πάπης που ήθελα να κάνω πάνω κάτω. Προφανώς δεν θέλω να το παίξω ούτε ιστορικούς του, ούτε να διχάσω, απλά να προεκταθώ πάνω σε αυτά που είπατε στη συζήτηση που κάνατε πριν, δηλαδή περί οικουμενικότητας, περί παγκόσμιου πολίτη, όπως είπα, κτλ. Θα ξεκινήσω στη σελίδα 14 που λέτε ότι σε κάποιες αναφορές λίγοι Ρωμοί γνώριζαν την ιστορία των αρχαίων τους προγόνων.
διακύρωσε η καταγωγή τους, όπως και τα παμπάλια μνημεία που τους περιστήχιζαν, άνοικαν σε μια μυθική παράδοση που διενιζόταν κάποτε στις αφηγήσεις τους. Ο κύριος Ζέρβας το προεκτείνει και αναφέρεται ότι η ελληνική εθνική ταυτότητα ήταν ευθυγραμμισμένη κυρίως με τις ευρωπαϊκές έννοιες μιας ελληνικής ταυτότητας που στηριζόταν σε μια φανταστική Ελλάδα που χρονολογείται από την αρχαιότητα. Επίσης, σύμφωνα με Ευρωπαίους σχολιαστές και μελετητές της εποχής, οι σύγχρονοι Έλληνες είχαν ελάχιστους πολιτιστικούς και γενετικούς δεσμούς με τους αρχαίους Έλληνες. Επίσης, επί τη Βυζαντινή εποχή, πολλές Σλάβοι κατεβήκανε, δηλαδή υπήρχε μια γενική ανομοιογένεια, δεν διατηρήθηκε ο πληθυσμός. Ωραία, ένα λεπτό, κάτι άλλο να πω. Διαβάζοντας το Γρίβα, που ήταν ένας πολέμαρχος στο προεπαναστατικά χρόνια και μετά, και μετέπειτα, και μεταεπαναστατικά, συμπεραίνουμε ότι μάλλον ταπεινά υλικά συμφέροντα παρά η όποια πατριωτική ιδεολογία κίνησε ανθρώπους του παλιού πατριωτικού και σκληρού κόσμου να κινηθούν εναντίον στην εξουσία του Σουλτάνου. Τώρα θέλω πάλι κάποιες άλλες πηγές σας, γιατί μετά θέλω να κάνω μια σύνδεση και μια προέκταση. Για τη διαμόρφωση δηλαδή του κράτους. Μήπως όμως η απέχθεια των αρχαϊκών Ελλήνων για τη δυτική πειθαρχία έκρυβε την άρνησή τους να γίνει η Ελλάδα ένα συγκεντρωτικό κράτος με αληθινά εθνικό στρατό, πράγμα που θα εξαφάνιζε την κουλτούρα τους, αφού ο δικό τους κλεφτοπόλεμος ταυτιζόταν με ένα προαιώνιο τρόπο ζωής. Από το βιβλίο σου αυτό. Επίσης θέλω να παραθέσω και ένα διάλογο από το Καζαντζάκι, από το βιβλίο Καπετάν Μιχάλης. Στη σελίδα 400 είναι διάλογο Έλληνα από την τότε ελευθερωμένη Ελλάδα με έναν γέροντα. Και τι χαμπάρια μας φέρνεις Λεβέντη μου από εκεί πάνω από την Ελλάδα, δεν έχετε τουρκαλάδες εσείς, ποιος τη χάρη σας? Δεν έχετε τουρκαλάδες εσείς, ποιος τη χάρη σας? Λέει, απαντάει ο γέροντας, ο Έλληνας, δεν έχουμε Τούρκους, αποκρίθηκε, μα έχουμε κοτσαπάσιδες, χωροφυλάκους και βουλευτάδες. Άστα, μην τα ψάχνεις γέροντα. Ωραία, δηλαδή ουσιαστικά προεπαναστατικά και μεταεπαναστατικά δεν υπήρχε εθνική συνοχή και ομοιογένεια και αυτή έπρεπε να δημιουργηθεί και να επινοηθεί. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος έπρεπε να παρουσιάσει μια ιστορική και πολιτισμική συνέχεια από το αρχαίο παρελθόν. Δεν θέλω να αναφερθώ εκτενέστερα πώς ο κρατικός μηχανισμός το δημιούργησε και επέβαλε ουσιαστικά την ίδια γλώσσα, γιατί δεν μιλούσαν όλη την ίδια γλώσσα. Φαντάζομαι ότι μιλούσαν όλη την ίδια γλώσσα. Μέσω του σχολείου. Το σχολείο εκείνη την περίοδο, μετά το συμμαχισμό του ελληνικού κράτους, έγινε ο κύριος πάροχος στο τι μαθαίνουν τα παιδιά, καταφέροντας να διεισδύσει σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Όχι μόνο στο τι μαθαίνουν, αλλά και το πώς συμπεριφέρονται. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τους παιδονόμους, η ομοιομορφία στα ρούχα, το κοντό παντελονάκι. Ναι, όλα αυτά. Και επειδή μιλήσατε πριν για παιδεία. Δυστυχώς το κρατικό σχολείο δεν τον ενδιαφέρει να παρέχει παιδεία. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι εκπαίδευση. Να μας εκπαιδεύει, το γνωστό ότι μας εκπαιδεύει για τη διδασκαλία του συστήματος. Δηλαδή, γιατί αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπάρχει παιδεία σήμερα. Σαν ερωτήματι, σαν τέτοιο το θέτω. Και επίσης με την παρουσίαση της ιστορίας, την εθνικοκεντρική προσέγγιση και σε αυτό που λέμε πάνω στη συνέχεια, δηλαδή της αρχαϊκής περίοδου. Ναι, της αρχαϊκής περίοδου, της μεσαιωνικής και πάει λέγοντας. Αυτή συνέχεια, κύριο παράγοντα έπαιξε και ο Παπαρηγόπουλος, που ο τόμος του έγινε πρότυπο για τα ελληνικά σχολεία, που κάνει ουσιαστικά μια υπόθεση και συνδέει αυθαίρετα και λέει ότι σε όλα τα χρόνια υπήρχε ελληνικότητα. Όπως επίσης έπαιξε ρόλο και εκείνη την περίοδο η Πινελόπη Δέλτα, π.χ. με πατριωτικό και εθνικιστικό λόγο της σε πολλά βιβλία της, που φυσικά στήριζε τη Μεγάλη Ιδέα. Που η Μεγάλη Ιδέα, ξέρουμε πού οδήγησε, και ως διαμαγεία στο κράτος έχει το έθνος, ας το πούμε όπως θέλουμε. Διαμαγείας δημιουργεί εχθρούς και τους μετατοπίζει ανάλογα με τα συμφέροντα των αυτών που κυβερνούν. Για παράδειγμα, στην αρχή οι Βούλγαροι ήταν οι μεγαλύτεροι μας εχθροί και μετέπειτα μετατοπίστηκε στους Τούρκους. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα
Χάρη, μπορείς να... Ωραία. Ναι, γιατί τα αναφέρω όλα αυτά, γενικά με καλύψατε σε αυτά που είπατε, απλά... Προφανώς να ξεκαθαρίσω ότι σέβομαι και την πίστη του κάθε ανθρώπου και τον αυτοπροσδιορισμό του. Απλά δεν κρίνουμε το. Δηλαδή, θέλω να κάνω την ερώτηση, τι είναι τελικά το έθνος, τι είναι, τι μας ενώνει, μας ενώνει το ότι είμαστε Έλληνες, μας ενώνει η γλώσσα, μας ενώνει η θρησκεία. Δηλαδή, κάποιος που μιλάει τα ελληνικά, η συνέχεια της γλώσσας, okay. Κάποιος που μιλάει τα ελληνικά, αλλά δεν πιστεύει στο έθνος, δεν πιστεύει στον χριστιανισμό και πιστεύει σε μια οικουμενικότητα, θεωρείται Έλληνας. Ωραία, γενικά, ναι, κατανοητό. Και κάτι τελευταίο, επειδή αναφέρθηκε και γενικά η αναρχία δεν είναι μόνο χάος και τα λοιπά, είναι διαφορετική οργάνωση, διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας, απλά αντιεραρχικά και αυτοοργανωμένα. Λέτε πολύ σωστά πράγματα. Καθίστε να... Αναφέρετε το Ζέρβα, τον Αντώνη Ζέρβα, εννοείται. Α, άλλο, ναι, δεν το ξέρω. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου, αναπληρωτής στο ένας μεγάλος μου δάσκαλος είναι ο Ρώσος στοχαστής και κριτικός της λογοτεχνίας, ο Μπαχτίν. Λέει ότι κάθε άνθρωπος, κάθε δημιουργός, κάθε καλλιτέχνης, κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος είναι εχμάλωτος της εποχής του. Ο Παπαρηγόπουλος, όπως και η Δέλτα, που αναφέρατε, ήταν εχμάλωτο της εποχής του. Το εθνικιστικό πρόταγμα ήταν ισχυρό πολύ σε εκείνα τα χρόνια για λόγους που ξέρουμε. Ήταν φαλμεράγια από πίσω, ήθελαν να κάνουν αυτό. Φυσικά, αυτά τα πράγματα είχαν ένα ιδεολογικό στίγμα πολύ έντονο, το οποίο σήμερα έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι σήμερα μπορεί η νεότερη ιστοριογραφία. Η νεότερη ιστοριογραφία και αυτή ερίζει γύρω από πολλά. Υπάρχουν άνθρωποι εθνικιστές, υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν και άνθρωποι που αποδομούν τα πάντα, ας πούμε. Από την σήμερα νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει και μπορούμε να συνδιαλεχτούμε με όλους αυτούς και να δούμε ένα καινούριο πράγμα. Εκείνο που λέω εγώ δεν μιλάω για τη συνέχεια του έθνους, αν προσέξατε, ούτε για φυλετική συνέχεια. Ναι, ξεκαθάρισα ότι δεν αναφέρομαι σε αυτή, γιατί το ορίστηκε και το εγώ. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι ούτε για φυλετική συνέχεια μιλάω, που ξέρουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Όλοι οι λαοί είναι κράματα από λαούς, ας πούμε, ούτε για εθνική συνέχεια. Ούτε καν για εθνική συνέχεια, γιατί ο ελληνισμός είπε ότι δεν υπήρχε έθνος. Το έθνος είναι ένα δημιούργημα της νεωτερικότητας. Το έθνος κράτος, το εθνικό κράτος. Και αυτό ήταν μια μεγάλη δυσκολία. Αλλά το έθνος κράτος ήταν υποχρεωμένο να κάνει αυτή την ομοιογενοποίηση της κοινωνίας. Υπήρχαν πολλές γλώσσες όπως δεν θυμάμαι. Όταν μιλάω για την ελληνική γλώσσα, μιλάω για τα πώς από τα ιερά και τα όσια της γλώσσας. Όταν λέει ο άνθρωπος. Ο χωρικός απαντώ, ας πούμε, συναντώ δηλαδή, αυτό είναι ένα πράγμα που είναι πανελλήνιο. Όταν λέει ο κριτικός η έργα, ας πούμε, έρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Αυτά είναι ρωμαϊκά ή ελληνικά, ό,τι θέλετε, πέστε. Δεν ήταν οι διάφορες γλώσσες, τα διάφορα ιδιώματα. Φυσικά υπάρχει ενοποίηση. Η ομογενοποίηση έγινε σε όλα τα κράτη. Δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα. Και στη Γαλλία, ας πούμε, την οποία την ξέρω γιατί είναι η δεύτερη πατρίδα μου, έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στη Γαλλία ήταν πάρα πολλά γλωσσικά ιδιώματα και αυτά. Ξαναζωντάνεψαν μετά το Μάιο του 68 και με όλες αυτές τα κινήματα που γίνανε. Δηλαδή η οξυτανική γλώσσα, η προβυγιανή γλώσσα, η βρετόνικη γλώσσα κτλ. Ωστόσο τα γαλλικά κυριάρχησαν φυσικά. Αυτό υπάρχει αυτή η πτυχή, υπάρχει. Αλλά δέχομαι να συνομιλήσω με όλα αυτά τα ρεύματα. Για να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν αναφέρεται. Εννοείται, επειδή έχουμε το ελληνικό έθνος, εννοείται ότι όλα τα έθνη κάνουν παρόμοιες θρησκείες. Δηλαδή, όλα τα έθνη κάνουν παρόμοιες θρησκείες, επιβάλλουν μια γλώσσα. Δηλαδή, ο Φράγκο π.χ. Τα έθνη κράτη. Ναι. Εγώ όταν μιλάω για συνέχεια, δεν μιλάω για τη συνέχεια του έθνους, την εθνική συνέχεια. Μιλάω για μια ανθρωπολογική συνέχεια. Ανθρωπολογική και πολιτισμική. Αυτό. Απλά για μένα όλα αυτά είναι, δηλαδή ήθελα να καταλήξω ότι όλα αυτά είναι κατασκευασμένα κάπως. Για τον κοινωνικό έλεγχο. Δεν νομίζω ότι η ανθρωπολογία είναι κατασκευασμένο πράγμα. Τι λες. Όχι, νομίζω πάντα για δεύτερη διάλεξη. Γυμνητό να πει, τίποτε γυμνητό. Πες της. Γυμνητό, θες να σχολιάσεις κάτι και αναφερθήκαμε στα δικά σου. Το μικρόφωνο.
έλα από... Α, ας το δείτε, παιδί. Έχετε δει, έλα, έλα, να φαίνεσαι. Κάνω ότι με εξετάζει το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θα αναφερθώ στη σύνδεση λίγο με τη φιλοτιμία και το φιλότιμο που είπατε. Το ίδιο πράγμα λέμε ουσιαστικά, δεν είχαμε πολύ χρόνο να το συζητήσουμε χθες, αλλά και η φιλοτιμία και το φιλότιμο ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο της τιμής, το οποίο είναι κοινό. Και δεν υπάρχει τιμή χωρίς την κοινωνία και την αναγνώριση από τους άλλους. Δεν υπάρχουμε, δεν μπορεί να έχουμε ταυτότητα ως κοινωνικά όντα, αν δεν αναγνωρίζεται αυτή η ταυτότητα από ένα κοινωνικό σύνολο. Οπότε, συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη παρατήρηση που κάνατε. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση φιλοτιμίας και φιλοτίμου, υπάρχει εν μέρη, αυτό τόνισα χθες, υπάρχει εν μέρη ακριβώς επειδή το φιλότιμο είναι περισσότερο θετικό σήμερα, ενώ η φιλοτιμία στην αρχαιότητα είχε ξεκάθαρα και πολύ θετική έννοια και πολύ αρνητική. Και τα δύο άκρα μπορεί κανείς και στις πηγές και στα κείμενα να τα δει ξεκάθαρα. Ενώ πιστεύω, χωρίς να έχω μελετήσει πολύ ερευνητικά το φιλότιμο στην νεοελληνική γλώσσα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά η αίσθησή μου ως μέρος μιας, ως άνθρωπος μιας νεοελληνικής κοινωνίας είναι ότι έχει περισσότερο θετική έννοια το φιλότιμο πάντα, όχι η τιμή. Η τιμή πιστεύω ότι και σήμερα είναι μια έννοια αμφίσιμη, όπως ήταν και στην αρχαιότητα. Κατανόησα πολύ καλά την σημασιολογική διαφορά ανάμεσα στη φιλοτιμία. Όπως μου πει, ήταν πολύ διαφωτιστικό αυτό που μου είπατε χθες. Απλώς εγώ είδα τη σύγκληση μέσω αυτής της κοινωνικής αναγνώρισης. Δηλαδή, είτε γυρεύουμε την τιμή ως πρωτείο, ως κάτι αυτό, είτε έχουμε την πέσα που λέμε, ας πούμε, το αρβανίτικο, υπάρχει πάντα το αίτημα μιας αναγνώρισης από την κοινότητα, την ευρύτερη κοινότητα. Και ακριβώς γι' αυτό δεν μπορεί ο καθένας να είναι και ό,τι θέλει αυθαιρέτως. Γιατί πρέπει να αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους. Αν εγώ πω και πω ότι είμαι βασίλισσα του Κουρεμένου, ας πούμε, και βγουν οι κάτοικοι του Κουρεμένου και πούνε δεν σας αναγνωρίζουμε, προφανώς δεν είμαι, γιατί δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αντίκρισμα σε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς η κοινωνία... Διαψεύδεις ο Τζαρούχη, λέει ότι είσαι ό,τι δηλώσεις. Το διαψεύδω. Μπράβο. Ακριβώς. Κανείς δεν είναι σοφός, ούτε ο Τσαρούχης. Για αυτό το θέμα που συζητήσαμε αρκετά, κατά πόσο χρησιμοποιήθηκε πολιτισμικά ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός από τη Δύση χωρίς να κρατήσει την ουσία του που σχετίζεται με το μέτρο, με κάποια δίπολα γενναιότητα, σοφροσύνης, τρόπου γνώσης που βλέπουμε και στον Κορνάρο. Έχεις άποψη? Δεν ξέρω αν μπορώ να γενικεύσω τόσο, γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς και πώς εννοείται τη δυτική οικειοποίηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Να σας πω εγώ κάνα δύο παραδείγματα. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική σε όλη τη Δύση, πόση σχέση βαθύτερη έχει με την αρχαία ελληνική τέχνη? Ένα ερώτημα αυτό. Ο Σεφέρης έλεγε ότι φέραμε τα μάρμαρα της Ακαδημίας, τα κτίρια της Ακαδημίας, λέει, και νομίζαμε ότι φέραμε ελληνικά πράγματα. Δεν ήταν ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αυτό. Διότι τα μουσεία, ας πούμε, το Βρετανικό Μουσείο, οι εκκλησίες, η Μαντλέν στο Παρίσι, ξέρω κι εγώ, η Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι, όλα αυτά είναι νεοκλασικά κτίρια, ας πούμε. Ο Άγιος Παύλος του Λονδίνου, το χρηματιστήριο του Παρισιού, όλα αυτά τα πράγματα ήταν ναοί που στέγασαν μια καινούργια θρησκεία. Τη θρησκεία του νέου πολιτισμού, του μουσιακού πολιτισμού, οι αρχαίοι Έλληνες δεν ξέρανε. Μουσεία είχαν τους ναούς τους, έτσι.
στέγασαν βιβλιοθήκες, στέγασαν παλάτια, στέγασαν χρηματιστήρια, δηλαδή το ναό του νέου Θεού που ήταν το χρήμα. Υπάρχει ένας αλλιώτικος πολιτισμός, δηλαδή η Ευρώπη έκτισε ένα πολιτισμό καινούριο στη ριζόμενη. Δεν μιλάω για την αναγέννηση, τώρα μιλάω από τον διαφωτισμό και πέρα κυρίως, και την νεοκλασική εποχή. Νομίζω ότι εκεί κάπου δικαιώνεται ο Καμιού σε σχέση με τη Ρωμιγή που λέει ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι το παιδί του ελληνικού και είναι εν μέρη το παιδί του ελληνικού πολιτισμού, αλλά εν μέρη. Φτιάχνει ένα καινούριο πολιτισμό και λέω ότι αυτή η μίμηση ήταν γόνιμη, διότι δεν ήταν μια μίμηση μαϊμουδισμός όπως ήταν στην νεότερη Ελλάδα του 19ου αιώνα, αλλά ήταν μια μίμηση δημιουργική. Δημιουργική ως ένα σημείο, ως ώστε να φτάσει η ύβριση του σημερινού κόσμου που αποδεικνύονται κάποια πράγματα, ας πούμε. Αποδεικνύεται μια βαθύτερη κρίση της νεωτερικότητας. Αυτό αισθάνομαι. Φυσικά εγώ ως λογοτέχνης μπορώ να γενικεύω κάποια πράγματα, θέτω υποθέσεις, ερωτήματα προς συζήτηση. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτή την προσέγγιση. Δύο πράγματα, δύο παρατηρήσεις έχω. Η πρώτη είναι ότι σίγουρα δεν μπορούμε να δούμε την τέχνη και οποιοδήποτε δημιούργημα έξω από την εποχή του και από τα συμφραζόμενα. Αυτό που είπατε και πριν για κάποια άλλη ερώτηση. Οπότε ναι, και η τέχνη που... Μάλλον τη εποχή μας. Βέβαια, πάντα. Οπότε και η τέχνη που μιμείται την κλασική τέχνη εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Βλέποντας το παρελθόν και κοιτώντας και στο μέλλον. Ταυτόχρονα, τα πιο πολλά από αυτά τα κτίρια που αναφέρατε έχουν και μια προσέγγιση εξειδανίκευσης της αρχαιότητας που εξυπηρετεί σύγχρονους σκοπούς. Δηλαδή όλα αυτά τα λευκά μάρμαρα και όλη αυτή η αισθητική απέχει πολύ από αυτό που υπήρχε στην αρχαιότητα, αλλά αυτή είναι μια προσέγγιση που αυτή η καθαρότητα και η λευκότητα εξυπηρετεί και ιδεολογίες σύγχρονες, δυτικές. Απολύτως. Που αποκλείουν πολλά άλλα πράγματα, φυσικά. Και αυτό που λέτε, αυτό που είπατε, ότι κτίρια που δείχνουν κλασικά εξυπηρετούν ταπεινούς σκοπούς. Όχι, πούμε, δεν λέω ταπεινούς. Όχι ταπεινούς, σκοπούς που φαίνονται άλλους, διαφορετικοί. Σκεφτείτε όμως ότι και ο Παρθενώνας στέγαζε το ταμείο της Δηλιακής Συμμαχίας και έπειτα της Αθηναϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Οπότε και η Αθηναϊκή, και η Αθήνα δεν ήταν... Όχι, δεν ήταν Αθηνή. Ήταν και υπεργεριστική. Τα ξέρουμε αυτά. Και τη δουλειά. Αλλά εκείνο που με ενοχλεί πολλές φορές είναι ότι βγαίνουμε από τα συμφραζόμενα ακριβώς, από το πλαίσιο το ιστορικό. Και όταν μιλάμε για ρατσισμό των Ελλήνων κτλ., είναι άλλο πράγμα. Η πολιτική ορθότητα, ας πούμε, η οποία οδηγεί κάποιους να απαγορεύουν κάποια κείμενα, όχι μόνο της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης, ας πούμε. Ο Ραμπλέ, ξέρω και εγώ, και ο Σέξτηρ, ας πούμε, θεωρείται αιρετικός, διότι υπάρχει αντισημιτισμός, ξέρω και εγώ, τέτοια πράγματα. Αυτό είναι επικίνδυνο έδαφος και κατά τη δική μου γνώμη. Πολύ ολισθηρό, γιατί τα κείμενα αυτά δεν τα μελετάμε για να ακριβώς βρούμε πού έχουν αυτοί οι άνθρωποι λάθος, γιατί είναι γεννήματα μιας άλλης κοινωνίας. Και πολλές φορές όταν έχω τύχει, πολλές φορές με φοιτητές μου, ειδικά όταν κάνουμε οβίδιο που έχει μέσα πολλούς βιασμούς και τέτοια πράγματα και γράφουν εργασίες και λένε ο Οβίδιος ήταν μισογύνης και αυτό. Και πάντα τους λέω και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, ωραία, αυτό για το σήμερα. Πάμε παρακάτω. Τι λέει αυτό το κείμενο, τι μαθαίνουμε για αυτή την κοινωνία, τι αξίες βλέπουμε, πώς εντάσσεται κοινωνικά, ιστορικά, λογοτεχνικά, όλα αυτά. Υπάρχουν 1000 ερωτήματα και είναι τόσο εκτενής κλασικά κείμενα που έλεγε πρόσφατα ένας συνάδελφος ότι ολόκληρη η ζωή ενός, ο μέσος όρος, ας πούμε, ζωής ενός ανθρώπου δεν επαρκεί για να διαβάσεις μία φορά όλα τα κείμενα ελληνικά και λατινικά, αυτό που λέμε κλασική αρχαιότητα. Οπότε νομίζω ότι είναι τόσο επιφανειακό απλά να καταδικάσουμε μία τέτοια παράδοση
με καθαρά σημερινές αξίες, δεν μας προσφέρει τίποτα. Μπορούμε απλά να τα κάψουμε και τελείωσε. Και τι καταλάβαμε. Συμφωνώ δηλαδή ότι το έδαφος χαίρομαι αυτό είναι πολύ, πολύ... Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό που λέτε, γιατί είσαστε ακριβώς νέα και χαίρομαι ότι μέσα στη νέα γενιά υπάρχει αυτή η αντίσταση σε αυτό το, στην ισοπαίδωση που κάνουμε. Μια ισοπαίδωση είναι αυτό το πράγμα. Και όπως είπα πιο πριν για άλλο θέμα, με αφορμή άλλο θέμα, ότι μαζί με τα άπλυτα πετάμε και το μωρό, πετάμε το ζωντανό πλάσμα, τη ζωντανή δημιουργία, ας πούμε. Γιατί αυτή η παράδοση μας έχει θρέψει, είτε όχι, είτε όχι. Πρέπει να την προχωρήσουμε, να την αλλάξουμε, αν θέλουμε. Δεν είμαστε, είμαστε άνθρωποι της νεωτερικής εποχής και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά πρέπει να πλουτίζουμε τον εαυτό μας με αυτά τα έργα, που είναι κυριολεκτικά αθάνατα και δεν το λέω ρητορικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να είσαι καλά με αυτό. Τελειώσουμε. Ό,τι θέλουμε, αν υπάρχει κι άλλους κάποιους. Εγώ νομίζω ότι... Ωραία. Νομίζω ότι σας κουράσαμε. Καλά μας είναι, ε. Και όποιος θέλει να του υπογράψει το βιβλίο ο Γιάννης, μπορεί να τον συναντήσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθατε και ευχαριστούμε και τη Στέγη. Ευχαριστώ τη Στέγη. Και τον Γιώργο τον Γαλανάκη. Και τον Δήμο, και τον Δήμο. Μην ξεχνάμε και τον Δήμο. Το Δήμο, βεβαίως. Βέβαια, μαζί πάμε. Μαζί πάμε, χέρι-χέρι.